Όσοι λοιπόν έτυχε να διαβάσετε έστω και ένα από τα βιβλία που κυκλοφορούν, θα είδατε ότι δεν γίνεται τίποτα στον κόσμο τυχαίως. Και δει, όταν λέω δεν γίνεται στον κόσμο τυχαίως, από απόψεις πολέμων, οικονομικών κρίσεων, υφέσεως κτλ. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Και όχι μόνο είναι προγραμματισμένο, αλλά από δεκάδες χρόνια πριν. Η σημερινή οικονομική κρίση σχεδιάστη και μεθοδεύθη την δεκαετία του 1970. Και ήρθε σήμερα. Και μας είναι αυτή η κυβέρνηση προθεσή ή άλλη προπροθεσή ή τα λοιπά. Όποια κυβέρνηση και αν ήταν, αν διαβάσετε στα βιβλία τα δικά μου, στις δύσκολες στιγμές θα εκτελέσει την εντολή του κατεστημένου, των κυβερνώντων. Εάν δεν την εκτελέσει θα πέσει. Επομένως, μας φταίει ο τάδε ή ο τάδε, διότι υπέκυψε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε λίγο να αντιδράσει και να μην υποκύψει τόσο. Εκεί το μετράμε. Όχι το ότι αν ήταν ο δικός μας αρχηγός κόμματος δεν θα έκανε το ίδιο. Δυστυχώς κύριε και ο δικός σας και ο δικός μου το ίδιο θα κάνει. Λοιπόν, εάν αυτό το αντιληφθούμε οι Έλληνες, υπάρχει πιθανότητα να σωθούμε. Εάν αυτό το μικρό σημείο δεν αντιληφθούμε, τότε δεν σωνόμαστε με τίποτα. Όσο δε οι Έλληνες έχουμε στην ψυχή μας το μαύρο το κομματικό, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα, κύριε. Βγάτε από το κόμμα, βγάτε από το μαντρί και να δείτε πόσο διαφορετική είναι η ζωή. Τελείως διαφορετική. Μες στο μαντρί δεν μπορείτε να αντιληφθείτε τίποτα. Γιατί? Οτιδήποτε γίνεται το κρίνετε με το συμφέρον του κόμματος και της ιδεολογίας σας. Και άμα δεν συμφέρει δεν είναι καλό. Ό,τι και να σας πούν δεν είναι καλό αφού δεν εξυπηρετεί το κόμμα. Άμα εξυπηρετεί το κόμμα είναι άγιο, έστω και αν σε σφάζει. Έστω και αν σου πει το έργο. Όποιο βιβλίο και αν διαβάσετε θα βρείτε δικό μου όποιος έχει διαβάσει την ίδια λογική σε όλα τα βιβλία από την αρχή μέχρι τέλος. Έχω δε παραδείγματα και αποδείξεις ότι έτσι συμβαίνει. Μάλιστα σε ένα σημείο, γράφω σε ένα από αυτά τα βιβλία, αγαπητέ μου, όταν τελειώνουν οι εκλογές, βγαίνεις έξω και μαλώνεις με τον γείτονα γιατί ψήφισε άλλο κόμμα. Βρε βλάκα, και εσύ το ίδιο ψήφισες. Μα όχι, εγώ έχω άλλον αρχηγό. Είσαι βλάκας. Και ο αρχηγός του δικού σου κόμματος και ο αρχηγός του άλλου κόμματος από τον ίδιο παίρνουν εντολές τι θα κάνουν. Άρα το ίδιο κόμμα ψήφισε ρε γίδιε. Γιατί μαλώνεις με τον γείτονα. Πάρ' τον, χαιρέτε τον με όρεξη, δώστε το χέρι της καρδιάς σου και κάτσε να πιείτε έναν καφέ ή ένα ουζάκι και να μιλήσετε για τα γενικά θέματα για να μπορέσετε να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Άστε τα κόμματα. Σε ένα βιβλίο μου το οποίο δεν έχω εδώ γιατί έχει εξαντληθεί, έχω μόνο δύο ενόλογα ενθύμιο και δεν μπορώ να τα δώσω αυτά τα δύο, θα πρέπει να μείνουν για τα παιδιά μου. Είναι το Αριστάρχεια που έβγαλα τελευταία, πέρυσι. Είχα βγάλει πολλές χιλιάδες αντίτυπα, εξαντλήθηκαν όλα. Τώρα να δω αν θα βγάλω άλλη έκδοση, διότι αυτό έκανα το λάθος και το έδωσα σε εκδοτικό οίκο, στον κάδο. Οπότε είμαι δεσμευμένος από εκεί, δεν μπορώ να το βγάλω εγώ ποτέ. Πρέπει να δείξει εκείνος. Εκείνος μετράει τα δικά του συμφέροντα και εκείνος το φτιάχνει. Τα άλλα που βγάζω εγώ, μόλις βλέπω τελειώνουν, τραβάω άλλη έκδοση και τελειώνει η δουλειά. Λοιπόν, το μνημόνιο προγραμματίστηκε το 1974. Εμεθοδεύτηκε από τότε και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Πώς προγραμματίστηκε τότε και γιατί. Βεβαίως τη δεκαετία του 70 προγραμματίστηκε η μεταβολή των κτήσεων. Η μεταβολή του τρόπου κτίσεως της ανθρωπότητας. Δηλαδή, θα πρέπει να κατακτήσουμε ένα λαό με πόλεμο και να βάλουμε δικούς μας αφέντες να τον κυβερνάμε ή μπορούμε να τον κατακτήσουμε αλλιώς. Και βγήκε ότι μπορούμε να τον κατακτήσουμε αλλιώς, οικονομικά. Και βγαίνει ένα μεγάλο σχέδιο του 70 ώστε να κατακτηθούν όλοι οι λαοί οικονομικά. Δίνουν εντολή σε όλες τις δικές τους κυβερνήσεις που είναι δικά του τα καθήκια όλα. Είτε στην Ελλάδα είναι, είτε στη Γαλλία είναι, είτε στη Γερμανία είναι. Το ίδιο αφεντικό έχουν. Είτε το ένα κόμμα ψηφίσει, είτε το άλλο ψηφίσει, είτε το άλλο ψηφίσει, όλα είναι υποκαταστήματα του αυτού σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, του τραπεζικού κατεστημένου.
Αυτών υποκαταστήματα είναι όλα. Και καταφέρανε και βάλανε όλους τους λαούς και είναι υπερχρεωμένοι όλοι λαοί. Δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος χρεωμένο. Μέχρι τότε δεν είναι χρεωμένοι λαοί. Ελάχιστοι λαοί ήταν χρεωμένοι τη δεκαετία του 70. Από εκεί και πέρα συνέχεια παίρνουν κατ' εντολή τα κόμματα, οι αρχηγοί τους, λεφτά, δάνεια, από πού. Από το τραπεζικό κράτος με τις τράπεζες. Τις ιονιστικές τράπεζες παίρνουν λεφτά. Οι οποίες πού τα βρίσκουν. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1913 η Αμερικανική Γερουσία σε μια νυχτερινή συνεδρίαση πήρε μια απόφαση να δώσει την εκτύπωση του δολαρίου στη ΦΕΔ, στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τότε τάμπιζε το κρατικό νομισματοκοπείο. Το χρήμα της Αμερικής. Από τις 13 Δεκεμβρίου του 2013 το πήρε η ΦΕΝΤ. Λοιπόν, ΦΕΝΤ είναι τα αρχικά, δεν ξέρω τι θα πει στη γλώσσα τους, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής. Αυτή όμως είναι η ιδιοκτησία στρατιωτικού. Δεν είναι το κράτος του Αμερικανικού. Οπότε το δολάριο έχει ρώτηση της μήτρας, βάζει άσπρο χαρτί, μελάει, πατάει το κουμπί και βγάλει. Πόσα δισεκατομμύρια θα είναι, τόσα. Βάλε τρεις πάκους χαρτί, βάλε και δυο κιλά μελά, να έχουμε πόδι, τάκ, πατάει το κουμπί, πάρτε. Και το κράτος σου πλέον είναι υποχρεωμένο να είναι δεμένος στην τράπεζα τη δική τους για να ξεπληρώσει το δάνειο. Δηλαδή το έκανε λεφτά αυτός πραγματικά από την ώρα που το έβγαλε από τη μηχανή. Αυτό πώς έγινε και πώς γράφεται ακριβώς, πλήρες όλα είναι σε τούτο το ίδιο. Εγώ τους Σερβίδους έχω φέρει μόνο δύο όμως. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, σε αυτό δε το βιβλίο, για να μην το ξαναπάρω στα χέρια μου να το δείτε, στη σελίδα 229, πριν αρχίσει η ύφεση, τρία χρόνια την έχω γράψει ακριβώς. Τώρα, πώς την ήξερα εγώ και την ξέραν οι άλλοι. Την ξέραν και άλλοι, δεν τολμάγανε να την πούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επομένως, δεν είμαι ο άνθρωπος που μόνο πονώ την γνώση. Την γνώση αυτή την έχουν πολλοί. Πόσοι μπορούν να την πούν και πόσοι έχουν θέληση να την πούν. Εκεί διαφέρομαι. Εκεί διαφέρομαι, κύριε, τίποτα άλλο. Όχι πως δεν ξέρουν άλλοι τα ίδια. Όλοι τα ξέρουν. Τώρα τελευταία που αρχίσαμε να ζοριστούμε είδατε ότι μερικοί στα μικρά κανάλια έχει ανοίξει γλώσσα και τις λένε τις αλήθειες. Μέχρι τώρα τις έλεγαν 2-3-4 μόνο. Αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται ο λαός μας, διότι 4-5 τις έλεγαν τις αλήθειες εδώ και 15-20 χρόνια. Τα βιβλία αυτά δεν κυκλοφορούσαν τώρα, κυκλοφορούν από χρόνια και τις λένε όλες τις αλήθειες. Στα βιβλία αυτά γράφεται όλο το σημερινό σκηνικό και με τους ολοκαπούς. Σε τούτο είναι το σχέδιο διαλύσεως των λαών. Αυτό κυκλοφορεί 15 χρόνια. Γράφω από την αρχή ότι θα διαλύσουν την Ευρώπη με 200 εκατομμύρια αλλοδαπούς τριτοκοσμικούς που θα φέρουν από Ασία και Αφρική. Εξ αυτών τα 20 θα έρθουν στην Ελλάδα, γράφει το βιβλίο αυτό. Διότι την Ελλάδα την έχουν να ξεπήξουν τελείως τον ελληνισμό, να φύγει. Σήμερα δε είχα μία πληροφορία που το μεσημέρι την πήρα. Αληθινή πληροφορία. Ο Σαρκοζή στη Γαλλία διώχνει όπως ακούτηκε στη τηλεοράση, τον βάλανε μπούκα. Τώρα δεν είναι καλός, τώρα ήταν καλός. Τώρα που διώχνει τους αλλοδαπούς δεν είναι καλός, γιατί χαράει το σχέδιο Φεντόρα. Αυτό είναι το σχέδιο Φεντόρα. Το οποίο θέλουν να υποβαθμίσουν τους ανεπτυγμένους λαούς της Ευρώπης. Να εξαφανίσουν τελείως τον εθνικό, για να μπορούν να διώχνουν την ανθρωπότητα άνετα. Οι χρηματιστές. Αυτό είναι το σχέδιο. Απλό. Διώχνει ο Σαρκοζή λοιπόν τους αλλοδαπούς τώρα. Και τους βάζουμε στην Ιταλία, που είναι σύνορα. Οι Ιταλοί τους φορτώνουν από εκεί, τους βγάζουν παρακαλώ Κέρκυρα και η Ιγουμενίτσα. Γέμισε από προχθές η Κέρκυρα και η υπόλοιπη ως Ελλάδα. Το ξέρεις. Το ξέρω. Έγινε τόσους παξούς τώρα πλέον. Και μου τα λέγανε... Σήμερα τη πήρε την πληροφορία. Μόλις. Το μεσημέρι. Έχει γεμίσει παιδιά. Όριστε έτσι και να είναι ένας από εκεί να ξέρει το παλικάρι. Λοιπόν, μας κατέστρεψαν τελείως. Το σχέδιο έχει βγει τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, εάν οι Έλληνες είχαν διαβάσει τα βιβλία μου με λίγο προσοχή
και το έπαιρναν στα σοβαρά, θα μπορούσαμε κάτι να κάνουμε. Το μόνο που έχω να σας πω για να πω αμέσως στο μνημόνιο είναι το εξής. Το 1979 γνωρίστηκα με έναν υψηλόβαθμο της Intelligence Service, των μυστικών υπηρεσιών των Άγγλων. Ήταν ο στρατηγός, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Άγγλων μέσα σε Ανατολής και Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε, ήταν από τα πιο υψηλόβαθμα σχέδια, στελέχη και στην πιο νευρολογική περιοχή του κόσμου. Και μου απεκάλυψε μετά από 3 μήνες, μόνο 4 τις γνωριμίες μας, δεν ξέρω πώς με συμπάθησε, που συνέβη. Είχε μέσα του, πάντως Έλληνα στην καταγωγή. Ήταν. Κώστας το μικρό το όνομα. Λοιπόν, ελληνιστή, στο ξένα είχε άλλο όνομα. Λοιπόν, γιατί μου έδωσε το σχέδιο το πραγματικό. Και είδα πώς έχουν οργανώσει τη διάλυση των λαών. Κράτησα φωτογραφίες, με φωτογραφίες, όχι με αστεία πράγματα κτλ. Λοιπόν, και κράτησα τα βασικότερα σημεία τα οποία έκτοτε δημοσίευω. Δεν ελήφθησαν όμως μέτρα, διότι άλλοι νόμισαν ότι εγώ φαντάζομαι και τα έγραψα, ενώ ήταν από τα πραγματικά σχέδια, το πραγματικό σχέδιο. Άλλοι διότι, άλλοι δεν μας ενδιαφέρει. Γεγονός είναι ότι σήμερα επαληθεύονται άπαντα ό,τι γράφει το βιβλίο ετούτο, το αφύπνιση για το θέμα της διοικήσεως των λαών, θα το δείτε σήμερα γυμνό στην πράξη. Ο άνθρωπος αυτός, δεν πειράζει τώρα, πέρασαν τα χρόνια και γεράσει κι αυτός, δεν ξέρω αν ζει, αν ήδη εγκαταλείψει και μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα. Το 1970 το Διεθνές Κατεστημένο του Χρήματος, χρηματάνθρωποι, έκαναν μία επιτροπή για να μελετήσει το πώς θα διοικήσουν την ανθρωπότητα και πώς θα πετύχουν την παγκοσμιοποίηση, πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν τους λαούς χωρίς να φανεί. Η επιτροπή τέλειωσε το έργο της το 1976. Το 1979 εγώ το πληροφορήθηκα. Γύρω το σχέδιο. Αυτός ο άνθρωπος που μου το έδωσε είχε προσωπικές σχέσεις με τον πρόεδρο της επιτροπής. Τώρα, ποιος πηδούσε τον άλλο δεν ξέρω, πάντως ο ένας ναι. Λοιπόν, ο πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο ένας λόρδος του Λονδίνου. Και όπως ξέρετε, οι λόρδοι του Λονδίνου είναι όλοι λίγο ευγενείς την προέλευση. Λοιπόν, είχα λοιπόν το πραγματικό σχέδιο. Πώς ξεκινάμε τώρα στην Ελλάδα. Ξεκινάμε στην Ελλάδα από το 1975. Προσέξτε κύριε, μην κάτσετε και όποιο κόμμα το σκανίστε και αν ψηφίσετε δεν με ενδιαφέρει. Μην επηρεάζεστε από το τι ψηφίζετε για να βρείτε την αλήθεια. Την αλήθεια γυμνή θα την κοιτάτε, αδιάφορο που ανήκετε πολιτικά. Το 1975 λοιπόν ανησύχησαν οι Ευρωπαίοι για την ανάπτυξη την οικονομική της Ελλάδος. Το χαρτάκι αυτό που σας έδωσα και έχετε ορισμένοι δεν είναι τυχαίο, είναι μία μελέτη ενός καθηγητού της Γενέβης. Και την έχω γράψει εδώ εγώ, τη γράφω και στο καινούργιο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε 15-20 μέρες. Λοιπόν, εδώ λέει την ανάπτυξη της Ελλάδος και αρχίζουμε. 1951 με 1958. Όσοι έχετε το χαρτί μπορεί να το συμβολεύεστε. Σας έχω μοιράσει σε μερικούς εδώ. Δεν έφταναν για όλους. Όσοι έχετε το χαρτί. Οι άλλοι ακούτε. Δεν πειράζει. Η ανάπτυξη της Ελλάδος εν σχέση με το ΑΕΠ. ΑΕΠ είναι ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Το σύνολο του εθνικού προϊόντος ακαθάριστο. Δηλαδή δεν βγάζουμε κέρδη. Έτσι, όπως είναι όμως η αξία του. Έτσι. Είχε ανάπτυξη η χώρα μας 6,3%. Δημόσιο χρέος, δημόσια επενδύσεις σε ΑΕΠ 1,8 και τα λοιπά και πληθωρισμό 6,9. Προσέξτε. 59 με 66 φτάνουμε 6,4 ανάπτυξη και 2,1 πληθωρισμό. 67 με 73 φτάνουμε 7,6 ανάπτυξη της 100 του εθνικού μας προϊόντος.
μία ανάπτυξη τρομερή. Όταν οι Ευρωπαίοι είχαν 3, οι καλύτερη χώρα των Ευρωπαίων είχαν 3, εμείς είχαμε 7,6. Και το 1974 έφτασαμε 8. Μόλις φτάσαμε 8, μας έφυγαν οι Ευρωπαίοι και λέει, εγώ δεν γίνεται. Πρέπει η χώρα αυτή να τη σταματήσουμε. Διότι θα φτάσει σημείο να μας μπει από πάνω. Και τότε μπαίνουν τα μεγάλα σχέδια μαζί με το σχέδιο Φεντόρα για να μπορέσει να καταστραφεί η ελληνική οικονομία. Προσέξτε ρε παιδιά, σχέδια και θα σας πω και άτομα και πολιτικούς οι οποίοι βοήθησαν στην καταστροφή αυτή. Λοιπόν, της οικονομίας. Οπότε, 74 με 80 κατεβαίνει από το 8 απότομα στο 3,5% η ανάπτυξη. 81 με 90, 1,6% η ανάπτυξη. 91 με 93, 1,92. Τώρα είναι 0 και πάμε προς το μείον. Μια χαρά. Αυτή είναι η ανάπτυξή μας. Με καθαρούς αριθμούς που είναι να τις καταλαβαίνει ο καθένας. Τι γίνεται τώρα. Τότε κυβερνούσε ο Κώστας ο Καρμανίδης ο Γερός. Είπα όποιο κόμμα θέλετε ψηφίστε, όποιον θέλετε πολιτικό εξετάστε. Όταν πάρει εντολή από τον κατεστημένο θα σκύψει. Του δώσανε εντολή να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Και κάνει το δημοψήφισμα το 75 τον Αύγουστο. Προσέξτε πώς έθαψε τη χώρα μας το δημοψήφισμα τον 75 τον Αύγουστο. Βάζει το άρθρο 106 παράγραφος 3, η οποία, θα ακούσετε την πήρα μαζί μου. Λοιπόν, παράγραφος λέει ότι εισπάσαν μεγάλη επιχείρηση βιομηχανία τα λοιπά, οικονομική κτλ. Κτλ. Η οποία έχει εθνική εμβέλεια και δύνατε να επέμβει, να επιδράσει την ανάπτυξη του λαού, δύνατε το κράτος να συμμετάσχει ή να την κατάσχει. Χαρά σε Ευαγγέλια, χειροκρότησαν οι Έλληνες, πιο λαϊκό άρθρο και πιο λαϊκή προστασία για το λαό δεν πάει για να θα επέμβει η κυβέρνηση για τα συμφέροντα του λαού, για να καλύψει τα συμφέροντα του λαού. Όλα όταν ακούτε μεγάλα άρθρα και μεγάλες κουβέντες είναι για τα συμφέροντα του λαού, να είναι για το λαό. Πώς θα τον δουλειάξουν είναι το λαό. Όχι πώς θα τον κρατήσουν. Γιατί ήταν αυτό που ήταν το άρθρο του συντάγματός μας υπέρ του λαού, πώς εφερμόστη. Μετά από 3 μήνες ο Καραμαγκής εκρατικοποίησε τις τράπεζες του Ανδριάδη, την εμπορική και την ιωνική, οι οποίες δίνουν άφθονα δάνεια στις βιομηχανίες και την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής. Ταν! Βάζει και τις κρατικές Ελλάδος και τα λοιπά και εθνική και κόβουν τα δάνεια προς τη βιομηχανία, κλαπ, τη γονάτισαν αμέσως στην βιομηχανία. Μέσα σε μήνες, όχι σε χρόνια. Αμέσως μετά έρχεται καταϊδρωμένος πρωθυπουργός της Ελλάδος και φιλόδοξος, ο Γιώργης Οράνης. Και βγάζει το νόμο κατά το γύρι φυσικά. Όλα αυτά τα βγάζουν ότι αυτοί είναι μεγάλοι οικονομολόγοι και προφέσοροι. Όλα κατεντολήν, οι άλλοι τα έχουν μελετήσει έξω, εμείς απλώς τα εκτελούμε. Έρχεται λοιπόν και βγάζει τον νόμο των Πανωτοκίων. 1073. Τα Πανωτόκια τι σημαίνει κύριε. Κάθε 3 μήνες ο τόκος εκεφαλοποιεί του. Δηλαδή, πήρες 1 εκατομμύριο. Δάνειο. Σε 3 μήνες πόσο τόκο έχει. 100.000. 1 εκατομμύριο και 100 είναι το κεφάλι που θα του πιστεί από εδώ και πέρα. Αυτό θα πει Πανωτόκια. Κάθε 3 μήνες και επειδή τότε τα επιτόκια, όσοι είναι μεγάλοι μόνο τα τιμάτε, οι νέοι μπορείτε να τα ρωτήσετε, είχαν περάσει το 24%. Είχαμε φτάσει 36% τα επιτόκια τότε. Τότε κύριε με το επίσημο επιτόκιο, σε 2 χρόνια το κεφάλαιο διπλασιάζεται το που πήρες. Πήρες 100.000 ευρώ σήμερα δάνειο, σε 2 χρόνια ήταν 200 και τα άλλα 2 χρόνια ήταν 400 και μετά ήταν 800.000. Μετά 1.600. 8 και 8 10. Δηλαδή μέσα σε λίγα χρόνια ανέβαινε το χρέος σου τόσο πολύ που όχι το εργοστάσιο δεν σου φτάνε, όχι οι επιχειρήσεις που σου φτάνε και τον εαυτό σου να πουλογείς δεν έφτανε να το ξεπληρώσεις. Έπεσε ο Ράλης μετά από τον νόμο αυτόν, είναι ο νόμος αυτός αν κανείς σας θέλει να τον γράψει και να πάει να το πάρει στο τυπογραφείο, είναι ο 1083 του 80. Έτσι θα λυγίσει. 1.1083 κάθετος του 80 νόμος. Είναι μάλιστα στις 30 δεκάτου του 80. Ποιος το ξέρει. Το ξέρετε βλέπω. Μπράβο. Ναι, τότε είναι. Τότε είναι.
Τότε ξέρετε πόσες επιχειρήσεις κλείσανε με το όνομα αυτό, κύριε. Τότε έκλεισε και το χρωπή του αυτού και τα λοιπά. Με το όνομα αυτό. Ναι, ναι. Το Μαρτσινιώτη, του Μαρκότσι τα εργοστάσια και τα λοιπά, κύριε. Πήσαμε. Έρχεται λοιπόν μετά από λίγους μήνες ο Ανδρέας ο Παπανδρέο, καλό μελετημένος, πράκτορας της CIA, φτιαγμένος, κάτω του τραβέζει τα χαρτάκια όλα, τον κρατάει τον νόμο αυτόν. Και ο νόμος αυτός, για να ξέρει την τύχη του, τον κατήργησε ο νέος Καραμανλής το 2005. Μέχρι το 2005 δούλευε ο νόμος αυτός και κατάστρεφε την ελληνική οικονομία. Τσάλαζε τα φώτα. Τσάλαζε τα φώτα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο καινούριος μας λαοπατέρας. Αφήνουμε τώρα τους παλιούς. Και πάμε στους καινούριους. Γιατί όμως ανέφερα και τους παλιούς και δεν πήγα κατευθείαν στους καινούριους? Για να δείτε αυτό που είπα πριν. Δεν έχει σημασία σε ποιο κόμμα είναι. Τίποτα μαγική κυβέρνηση θα εκτελέσει την εντολή όπως θα την πάρει. Δεν την πάρει, θα τον κάνει σκουπίδια όπως κάνω τον τελευταίο Κώστα Καραμένη και τον πέταξε. Γιατί του έκανε τα χατήρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν του εκτελούσε τα χατήρια όπως ήθελε. Τον κάναν μίξα και τον κολλήσανε στον τοίχο. Λοιπόν, και το κάνουν αυτό, όπω δεν του κάνει τα χατήρια, τον ξεφτιλίζουν τελείω και τον ταπεινώνουν. Γιατί? Για να πειθαρχούν οι άλλοι. Βέβαια. Διότι αν δεν πατήσουν αυτό και δεν εκδικηθούν που δεν πειθάρχει, δεν πειθαρχεί ο άλλος ο καινούργιος και θα πρέπει κάθε λίγο να βγάλουν καινούργια μέτρα. Ξεφτύλισαν τον άλλο, πέτα τον στον τοίχο. Λοιπόν και τσάκισε τον, ούτε σώστη ο άλλος χωρίς να του λες τίποτα να πειθάρχει από μόνος του και να εκτελεί τις εντολές σου. Λοιπόν, το 82 λοιπόν για 83 κύριε κρατικοποιεί ο Αντρίκος μας όλες τις μεγάλες βιομηχανίες της Ελλάδας. Πειραϊκή, πατραϊκή. Ξέρετε πως οι οικογένειες στην Ελλάδα τρώγαν ψωμί από την Πειραϊκή Πατραϊκή. 100.000 οικογένειες. Διότι δεν ήταν μόνο η κεντρική επιχείρηση Πειραϊκή Πατραϊκή, είχε και άλλες 20-30 βιοτεχνίες που δούλευαν για αυτήν. Για να πάρουν τα υλικά, να ετοιμάσουν τα υλικά. Ότι και ο πατέρας μου είχε βιοτεχνία με εργαλεία. Πώς? Ο πατέρας μου είχε βιοτεχνία με εργαλεία και δούλευε για... Μπράβο, αυτό που είπε τώρα. Μια μαγαλιά. Έκλεισε την Πασόκ η εταιρεία. Λοιπόν, δηλαδή 100.000 οικογένειες με μία μονοκονδυλιάκτο δύναμη. Τους πετάξαμε στον δρόμο. Παίρνοντας, αλλά δεν την πήραμε για να την κλείσουμε. Σταθείτε, να μας είστε ειλικρινείς. Είπαμε ότι δεν μπορεί να είναι το κεφάλαιο να διοικεί την Ελλάδα. Θα πάρουμε τις μεγάλες βιομηχανίες, θα τις κρατικοποιήσουμε για το λαό. Για το λαό. Α, πάντα. Όταν ακούτε για το λαό, σίγουρα να με θυμάστε. Να μην το ξεχνάτε. Για το λαό λοιπόν τις πήραμε. Βάλαμε τους ινστρούκτορες μέσα, σε 2 χρόνια τη χρεοκοπήσαμε και κλείσαμε στα 2,5. Και πάνε 100.000 οικογένειες στον δρόμο. Λοιπόν, δεν σταμάτησε μόνο εκεί. 15 και βιομηχανίες τεράστιες κρατικοποίησε τότε. Η Ζόλα, Κελβινέιτρ, η Χροπή είχε χρεοκοπήσει με τον άλλο νόμο. Προηγουμένως, με τον Ράγιο τον νόμο. Λοιπόν, αλλά έκλεισε από την Ελλάδα. Η Ελλήντα. Και λοιπά, τη σπουδαιότερη ιδέα που κρατάω, δύο κρατάω τελευταία σπουδαίες είναι πια του Σκαλιστήρι, η μεταλλευτική εταιρεία του Σκαλιστήρι, η οποία έφερνε τεράστια από αυτά συνάλλαγμα, ποσά συναλλάγματα. Ήταν εξαγωγική, διότι χρησιμοποιούσε το λευκό λίγο στο μαντούδι της Ευβοίας και στην Γερακινή απάνω της Χαλκιδικής. Στα 2 μέρη αυτά υπάρχει λευκό λίθος, μια άσπρη πέτρα κάτασπρη. Αλλά πρέπει να ξέρεις ποια είναι, γιατί πολλές είναι οι άσπρες. Αυτή την πέτρα, όταν την κάνεις, τις τρίψεις, απλά, τη σπάσεις στο σπαστήρα, την βάλεις και την ψήσεις στους 900 βαθμούς, μετά την κάνεις σκόνη και είναι η σόδα φαγητού που αγοράζουν. Σκέτο όπως είναι, δεν έχει θέλει άλλη επεξεργασία. Και επειδή είναι ένα πολύτιμο προϊόν διεθνώς, ο Σκαλιστήρης βεβαίως είχε θησαυρίσει ο άνθρωπος, γιατί να μην θησαυρίσει. Δηλαδή οι άλλοι που τα αγοράζουμε απ' έξω τις βιομηχανίες δεν θησαυρίζουν. Να θησαυρίσουν, αλλά να μην ξέρει να μείνει Έλληνας. Αυτό είναι που μας λέει. Λοιπόν, η ανάφηνα το Σκαλιστήρι τότε και δεν το έπαιρνε ο εκλεκτός μας Ανδρέας τη βιομηχανία. Ξέρετε σήμερα πόσο συνάλλαγμα θα έφερε ο Σκαλιστήρης. Διότι κατά σύμπτωση με πήραν τότε εμένα από το Σκαλιστήρι και ιδιαίτερα το τηλέφωνο και μου ζήτησε να της βρω βερμικουλίτη. Διότι είχα μεγάλες παραγγελίες από το εξωτερικό. Και πώς έμαθε ότι εγώ γνωρίζω, αν ξέρετε εσείς, είναι, σε αυτό το βιβλίο είναι τα μέταλλα, εγώ γνωρίζω καλά τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος, άριστα.
Γιατί? Διότι κατά τη διάρκεια της 7 ετίας ήμουν αντίθετος, με βάλαν φυλακή 14 μήνες και 7 μέρες και μετά με κάναν στρατιώτη. Και με διώξαν από την υπηρεσία, δεν είχα να φάω να ζήσω και γύριζα στα βουνά και την Ελλάδα για να βρω μάρμαρα και μέταλλα για να μπορώ να ζήσω και να ζήσω τα παιδιά μου. Μέσα εγώ τα έχω πατήσει και τα ξέρω. Και επειδή αυτοί κάπου το ξέραν αυτό, του καλλιστήρι, το μάθανε, με παίρνει και λέει: εσύ μόνο μπορεί να με βρει βερμικολίτη. Σε 15 μέρες, 18 μέρες του παίρνω τηλέφωνο, του βρήκα βερμικολίτη και μάλιστα άριστον και πόλυφο. Και μου λέει: θα μα δώσει τιμή στο πλησιέστερο λιμάνι. Εμεί τα έξοδα δικά μα όλα και ό,τι θέλει εσύ να σου δώσουμε παραπάνω για να εκμεταλλευτούμε. Τι είναι βερμικολίτη? Βερμικολίτη, κύριε, είναι μαύρη μύκα. Όσοι ξέρετε τη μύκα, την ξανθιά, είναι αυτή η μύκα. Αν καεί η αντίσταση από το σίδηρο που σιδερώνετε ή το μπρίκ που πίνετε και το βγάλετε, έχει μια ζελατίνη άσπρα κάτω μία που πάνε και στη μέση το σύρμα. Η ζελατίνη κάτω είναι από τη γη, κύριε, δεν είναι τεχνητή στο εργοστάσιο. Κύριε, απάνω. Αυτή λέγεται μύκα. Είναι τρομερό μονοτικό. Η μαύρη μύκα είναι ο βερμικολίτης, η οποία είναι πολύ ισχυρότερη αυτής και χρησιμοποιείται, παρακαλώ, ή στα διαστημόπλια τα αλείγουν εξωτερικά ώστε οι μεγάλες τριβές που έχουν στην ατμόσφαιρα να μην καίγονται, να μην περνάει η θερμοκρασία μέσα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι πολύτιμο υλικό είναι. Από τα πιο πολύτιμα υλικά έχουμε άφθονο στην χώρα μας. Μυαλό να φάμε ψωμί δεν έχουμε. Εάν λοιπόν δεν το βγαίνει το σκαλιστήρι τότε θα εκμεταλλευόταν αυτός αμέσως μετά από λίγους μήνες στη Μύκα. Αλλά σε τρεις μήνες από τότε, τέσσερις που ήρθαμε σε διαπραγμάτια, έκλεισε. Τέλειωσε. Σταμάτησε εκεί. Συν ότι η μισή έβοια έχει μείνει... Λοιπόν, τώρα να μάθετε για τη βιομηχανική παραγωγή μας. Πώς ξεκίνησε και πού έφτασε. Το 1980 η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδος ήταν το 25%, θα το δείτε στο χαρτί που σας έδωσα. Είναι στη δεύτερη σειρά. Ήταν το 25% του ΑΕΠ. Δηλαδή, αν όλο το προϊόν, τα προϊόντα της χώρας μας ήταν τόσα, το 25% ήταν από τη βιομηχανία. Τα άλλα ήταν γεωργία, αλληλεία, τουρισμό, καράβια κτλ. Τα άλλα. 25 όμως από τη βιομηχανία. Το 2003 ξέρετε πόσο ήτανε η παραγωγή μας, 30%. Τι τσάξε, όταν βάζουν τον νόμο των πανωτοκίων του Ράλι, τραβάει ο άλλος, κρατικοποιεί τις περισσότερες βιομηχανίες. Α, ναι, και την τελευταία που κρατικοποίησε και την πούλησαν, την κάναν, την φτιάξε. Ήταν αυπήγεια. Ήταν αυπήγεια, τους Καραμαγκά. Ήταν αυπήγεια τους Καραμαγκά, κύριε, όταν πήγαν και τα χρεοκόπησαν, είχαν παραγγελία για πλοία 3 εκατομμύρια δραχμές. Δεν το είπε κανείς στον ελληνικό λαό να σου βγάλει τα μάτια. Κλείσανε του Ματσινιώτη και του Καλκότσικα τα εργοστάσια που βγάζαν κινητήρες. Ματσινιώτη, Μαλκότσι. Έβγαζε κινητήρες για πλοία και με μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα. Τους καλύτερους του κόσμου. Πέτρε λέει ο κινητήρες. Και το κλείσανε. Κλείνουνε αυτά λοιπόν, και δεν φτάνει μόνο αυτά. Πάλι δεν είναι ευχαριστημένοι οι εχθροί της χώρας αυτής. Και το 1996 με 2002 χρηματοδοτούσαν τα εργοστάσια μας να βγουν στο εξωτερικό. Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία. Γιατί λέει είχε φτηνότερα ημερομίσθια. Και γράφω στο καινούργιο μου βιβλίο, αυτά τα γράφω με πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση ενδιαφέρεται να κερδίσουν οι βιομηχανοί και κάνει και τη λαϊκή. Είμαστε και με το λαό και με τους εργάτες. Να κερδίσουν οι βιομηχανοί και όχι πώς θα φάει ο Έλληνας εργάτης ψωμί. Δηλαδή με τα λεφτά του ελληνικού λαού, τον ιδρώτα του, έδινε λεφτά στους βιομηχάνους για να πάνε τις βιομηχανίες στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Ναι, τα έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Επίσης. 96 με 2002. Οπότε λοιπόν, χτυπώντας τη βιομηχανία από το 1975 μέχρι το 2002-2003, τέλος, πάει. Πάμε να ζήσουμε τώρα. Πώς θα ζήσουμε? Μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, αν κάνετε και βλέπετε τους άνθρωποι και λένε ότι σε δύο μήνες, δύο χρόνια, τρία χρόνια τελειώνει. Τι τελειώνει, κύριε, η ύφεση στην Ελλάδα.
Ποτέ τελειώσει. Ξέρετε πόσα παράγουμε σαν έθνος από όσα παράγαμε το 1980. Πόσα παράγουμε. Λιγότερα από το 20%. Το 80% το εισάγουμε. Όταν λοιπόν εισάγεις το 80% των αναγκών όλων της χώρας για να ζήσει, πώς θα πας, θα βγάλεις χρέος και πώς θα κάνεις ανάκαμψη οικονομίας. Απλώς, κοροϊδεύουμε σήμερα τον κόσμο, αύριο θα του λέμε πάλι το ίδιο, αυτός θα το πιστεύει, θα πούμε ένα άλλο πάλι. Αύριο να το δώσουμε και τελειώσαμε, πήγαμε μπροστά μια χαρά. Και να δείτε τώρα πώς το σχέδιο του 76 ανέβασε το χρέος. Το 1974, κύριε, όταν έπεσε η δικτατορία, σας είπα ότι εμένα μην είχε φυλακή. Και αυτοί που κάνουν τους αντιστασιακούς δεν έκανε κανείς ως φυλακή, έκανα εγώ. Κάτσα 14 μήνες και 7 μέρες σε πλήρη απομόνωση. Να μην βλέπω άνθρωπο, και να μην έχω φωνή άνθρωπο. Κλεισμένος, διπλοκλειδωμένος. Λοιπόν, είχε χρέος η χώρα μας, βρήκαν οι καινούργιες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, 700 εκατομμύρια δολάρια. Ούτε ένα δις. 700 εκατομμύρια δολάρια το 1974. Το 81, παρακαλώ, είχαμε φτάσει το εξωτερικό χρέος 8 δις εκατομμύρια δολάρια. Το 2004, κύριε, το εξωτερικό χρέος ήταν 170 δις ευρώ, 220 δις δολάρια. Προσέξτε σε πόσα χρόνια. Από το 80 μέχρι το 2004, σε 14 χρόνια. Φάγαμε στην Ελλάδα δάνεια από το εξωτερικό 220 δις δολάρια και 100 δις δολάρια τα πακέτα Delors. Τα θυμάστε, τα ξεχάσετε τα πακέτα Delors, που ήταν δωρεάν για την ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Ανάπτυξη του πορτοφολίου των κυβερνώντων. Τα πορτοφόλια των κυβερνώντων αναπτύχθηκαν. Είδατε τίποτα πουθενά αλλού ανάπτυξη? Πού, αφού η βιομηχανία πάει κάτω. Τη βιομηχανία που είχαμε το 80, αν καταφέρουμε να φτάσουμε, παιδιά, σωθήκαμε σαν κράτη. Αρκεί να διατηρούσαμε τη βιομηχανία εκείνη, το 25% των αναγκών μας εκάνεται. Μόνο ο κλάδος της βιομηχανίας. Και φτάσαμε λοιπόν το 4, 2004 στα 170 δις δολάρια, ευρώ, 220 δολάρια. Και ήρθε η άλλη κυβέρνηση, πιεσμένη και εκείνη, πάρτε και εσείς, πάρτε και εσείς και φάτε και εσείς, πάρτε και εσείς και φάτε και εσείς. Δεν πάρετε, δεν φάτε, θα σας ρίξουμε. Λοιπόν, θα πούμε χαζί είναι, πάτε να φάτε και να μην μας ρίξετε, να φάμε κι εμείς. Λοιπόν, και φτάνουνε, περνάλα 100 αυτοί, και φτάνουνε 270 ευρώ, 320 σε δολάρια. Για φέτο η κυβέρνηση παρούσα, αν θυμάστε, έχει προγραμματίσει και μια εξιταριά. Οι άλλοι είναι κατηγορούμενοι γιατί σε 5 χρόνια πήραν 100, τότε είναι σε ένα χρόνο πάνε να πάρουν 60. Μα αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει λογική, κύριε, σας κοροϊδεύουν οι τηλεπαρουσιαστές. Ψεύδονται. Ασύστολα. Αυτούς που να τους κρεμάει σαν άποδο και να τους δέρνει. Μέχρι να τους φαντασκουλίγια. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι επίσημα, δημοσιεύονται επίσημα σε ορισμένα χαρτιά που θέλετε και σε ορισμένα περιοδικά, δημοσιεύονται. Τα έχει δημοσιεύσει ο Καλογερόπουλος, ο καθηγητής της Βιέννης, ο Έλληνας, επίσημα σε ένα βιβλίο του, από το βιβλίο του τα πήρα, δεν είναι δικά μου, γιατί εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Λοιπόν, από εκεί τα πήρα, διότι είναι επίσημα δημοσιευμένα και στην Ευρώπη. Επομένως, είμαι καλυμμένος για να μην μου πει ένας ότι τα παραλέω ή έχω κάνει λάθος και τα λοιπά. Πώς λέγεται το βιβλίο? Για να είμαι εντάξει. Όχι, τα έχω πάρει από πηγή. Και λέω και από ποια πηγή τα έχω παρμένα. Λοιπόν, ο Καλογερόπουλος έβγαινε μέχρι τώρα Παρασκευή βράδυ στο Χάις Κάνελ μερικά βράδια, αλλά τώρα τελείωσε γιατί ήδη φεύγει για τη Γενέβη, γιατί εκείνη μόνη μου καταγγείλε. Συναντηθήκαμε μερικές φορές, μου χάρισε αυτό το βιβλίο του και τα πήρα από το βιβλίο του. Το βιβλίο του, αν θυμάστε πώς λέγεται. Α, είναι δύσκολος ο τίτλος να με πάρεις να σου πω, δεν θα το βρεις στην αγορά, δεν υπάρχει ούτε ένα. Δεν υπάρχει να το αγοράσεις. Ο Σάτομο μου το έδωσε, λέει οι αδυναμίες της δημοκρατίας και κάτι σαν μια πρόταση που κάνει για να βγούμε από την
από το πολύ, δηλαδή όλο το βιβλίο του, αν και εγώ πριν το διαβάσω, γιατί τώρα πριν από 15 μέρες 20 μου το έδωσε, είχα γράψει το άλλο βιβλίο μου που δεν έχω εξαντληθεί, το Αριστερχία που είπαμε, που γράφω ξεκάθαρα ότι το σύστημα αυτό είναι κοινοβουλευτικό, άρχισε, θα το βρείτε εκεί το 1100 να μελετάτε στο Λονδίνο, τελείωσε η μελέτη του το 1800, το 1800, και από εκεί και πέρα, αφού κατάφεραν να το φτιάξουν έτσι ώστε να μπορεί να το διευθύνει ελεύθερα το κεφάλαιο, το επέβαλε σε όλους τους λαούς. Μόνο και που δεν μπόρεσε να το επέβαλε. Δεν το επέβαλε στην Κίνα, ας πούμε. Προσπαθεί τώρα να το επέβαλε. Λοιπόν, όπου μπόρεσε το επέβαλε. Γιατί ελέγχεται απόλυτα από το κεφάλαιο, παιδιά. Πώς ελέγχεται από το κεφάλαιο? Γιατί χρειάζεται πολύ μυαλό? Εφόσον τον αρχηγό του κόμματος το κεφάλαιο μπορεί ή να τον επιλέξει ή να τον πληρώσει. Δεν τα δεχθεί ή δεν πάει με το μέρος σου, δεν τον ρίξει. Δεν τον σκοτώσει. Με το καλό ή επίσημα ή ανεπίσημα. Λοιπόν, θα φύγει. Ο αρχηγός του κόμματος βάζει τη λίστα των υποψηφίων βουλευτών. Κάτι εντολή του μυστικού πράκτορα του κεφαλαίου. Αυτοί που είναι οργανωμένοι στις μυστικές οργανώσεις τους. Άπατε σε αυτοί που μπαίνουν κύριοι για υποψηφία, μην τον κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι στις μυστικές οργανώσεις. Τη Μασονία, τη Intelligence Service, τη CIA κλπ. Αυτούς βάζει. Στο κόμμα που είμαι εγώ αρχηγός. Αλλά και στο κόμμα που είναι ο κυρίως αρχηγός, και αυτόν τον αγοράζει, και αυτού οι υποψηφοί από την ίδια λίστα. Και το αλλού και το αλλού και το αλλού. Και καλείται ο λαός να ψηφίσει ελεύθερα. Για όλα τα κόμματα μιλάμε. Για όλα τα κόμματα. Για να διευκρινίζουμε έτσι. Δεν υπάρχει. Και τα αλλού το κόμμα και τα αλλού και τα αλλού. Λοιπόν, οπότε πλέον εσύ καλείς Έλληνα να ψηφίσει ελεύθερα. Μα γιατί να σε υποχρεώσει ελεύθερα, βλάκα ψήφισε όποιον θέλει. Δικό μου άνθρωπο θα ψηφίσει. Ελεγχόμενο από μένα άνθρωπο θα ψηφίσει. Όποιον θέλει ψήφισε. Τι δηλαδή ελευθερία? Να πιστεύετε ότι είναι ελεύθερο το σύστημα που έχουμε? Και μάλιστα τώρα η νέα κυβέρνηση θέλει να βάλει και λίστα. Δηλαδή ούτε καν και το δικαιωματάκι του Σταυρού να έχει. Παρά μόνο όσοι βουλευτές θα πιάνουν κατά σειρά που δεν είναι γραμμένοι στον κατάλογο, στη λίστα. Μα ποια δημοκρατία? Για ποια δημοκρατία αγωνιζόμαστε? Και μετά, όσοι έχουν μελετήσει τα βιβλία μου, όποιοι και άλλοι μελετήσει, θα βρείτε ότι όταν ένα σύστημα, έναν άνθρωπο, μια επιχείρηση, την προβάλλουν οι μεγάλοι, τα διεθνή μέσα ενημερώσεως, δεν χρειάζεται να ρωτάτε τι είναι. Είναι άνθρωποι δικοί τους και εκτελούν τις εντολές τους. Και μέσω αυτών πάνε να σε επιβληθούν, να σε κάνουν δούλο τους. Δεν είσαι πάλι. Θα είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος, πιο όμως. Στις περασμένες εκλογές προβάλλαν τα μεγάλα μέσα ενημερώσεως, τα μεγάλα κανάλια, εμένα και πρωθυπουργό. Εγώ έλεγα και λεφτά έχω και με τα καταστημένα θα τα βάλω και τούτο και τ' άλλο και τ' άλλο. Γίνανε εκλογές. Την άλλη μέρα βγήκα εγώ πρωθυπουργός. Ποιον τα συμφέροντα θα εξυπηρετήσω? Αυτόν που με ψήφισαν ή των ιδιοκτητών των καναλιών? Ποια? Απλά και. Γιατί κουράζεστε? Ψηφίζετε αυτόν που σου προβάλλει τα κανάλια? Όταν αυτός θα πάρει εξουσία, τα αφεντικά των καναλιών θα εξυπηρετήσει, όχι εσένα που το ψήφισες. Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις. Μα είπε εκείνο εκείνο, μα λέει, για να σε κοροϊδέψει, για να ψηφίσεις. Λοιπόν, και τώρα, δεν ξέρω αν έφαγα πολύ χρόνο, λίγα ακόμα θα σας τυραννίσω, για να τελειώσουμε μία προσευχή. Call 9-3. Αυτή η προσευχή, εάν δείτε το όνομά της, δεν ξέρω πώς θα την πείτε, είναι Κάπα, Κάπα, Ομικρόν, Λάμδα, λατινικό. Κάπα, το Κάπα είναι και δικό μας και δικό σου δίκτυο κεφαλαίου. Κάπα, Ομικρόν, Λάμδα, Call 9-3, Μι, Ιώτα, Τι, Ρο, δικό τους, Ε, Ιου, να είναι.
Αυτή η προσευχή, κύριε, κυβερνάει την ανθρωπότητα. Αυτή την προσευχή οι άνθρωποι που την εθέσπισαν έγιναν αρχηγοί του κόσμου και τον διοικούν όπως θέλουν και τον σφάζουν και τον πελεκάν και τον παλέον όπως θέλουν. Τόση είναι η ισχύ της προσευχής αυτής. Τι λέει η προσευχή αυτή? Αυτοί που έχουν τη θρησκεία της προσευχής αυτής είναι αυτοί που διοικούν την ανθρωπότητα φυσικά. Όταν μπαίνουν την εθνική τους γιορτή, τη λένε ημέρα ευχαριστειών, έτσι λέει και την εθνική γιορτή στην Αμερική, γιατί αυτοί τη διοικούν την ίδια όνομα επάνω. Όταν λοιπόν την ημέρα των ευχαριστειών που είναι μια φορά το χρόνο μπαίνουν στη συναγωγή μέσα για να προσευχηθούν, στέκονται όρθιοι, ο καθένας όταν μπαίνει στέκεται όρθιος και κάνει την προσευχή αυτή. Θα σας την πω να τη μάθετε απ' έξω, είναι πολύ απλή και μικρή. Την επαναλαμβάνει τρεις φορές και μετά κάθεται και κάνει όλες τις άλλες προσευχές καθιστώς. 2000 χρόνια την κρατούσαν μυστική, δεν πήγε στην επιφάνεια. Το 2001 ένας δικός του υψηλόβαθμος στην Αμερική μετάνιωσε, κατάλαβε ότι καταστρέφεται η ανθρωπότητα έτσι και την έβγαλε στη δημοσιότητα. Την έγραφε στο πρώτο βιβλίο μου αυτό. Πρέπει να είναι στη σελίδα 121. Λοιπόν, τι ήταν 121 σήμερα. Λοιπόν, στη σελίδα 121. Η Γκολ Νάιντι. Την έγραψα τότε, αμέσως μετά εγώ στο βιβλίο αυτό, με λίγο επιφύλαξη, αλλά λέω για να την πει επίσημος υψηλόβαθμος Αμερικανός και τα λοιπά, πρέπει να λέει αλήθεια, δεν μπορεί, γιατί αν δεν έλεγε αλήθεια, το πήγαινα μέσα. Μετά από 3 χρόνια, το 2004, έγραψε ο Ισραήλ Ζαχάκ ένα βιβλίο το οποίο λέει «Η εβραϊκή θρησκεία, η εβραϊκή ιστορία». Αυτός βέβαια είναι υποπεριορισμός του Τελαβίβ τώρα. Την κυκλοφορεί ελεύθερα. Αλλά ζει, όπως και εμείς οι παρόντες. Λοιπόν, τι λέει, είναι έτσι, είναι, τι μου λες. Ευτυχώς ο Θεός μου κρατάει ακόμα μη με ρε. Σας είπα ότι στο ίδιο βιβλίο αυτό, στη 229 σελίδα, είναι γράφω ότι θα ερχόταν η χρήση, η ύφεση, πριν έρθει 3 χρόνια, 4 το δημοσίευσης. Αυτό το βιβλίο στη 229 σελίδα. Με πλήρη στοιχεία. Λοιπόν, και λέει ο Ζαχάκ, ο Ισραήλ Ζαχάκ, στο βιβλίο του. Εμάς, σαν λαό, μας κυβερνάει μία διεφθαρμένη κάστα. Εάν δεν ξυπνήσουμε και δεν αντιληφθούμε γρήγορα τον κίνδυνο, και έτσι ακριβώς που σας τα λέω τώρα, βέβαια, με αξίταξη και εγώ και τα λοιπά, με περισσότερα λόγια και λοιπά, το ζουμί. Και ξετινάξουμε από πάνω μας την κάστα αυτή, να είστε σίγουροι, αγαπητοί μου πατριώτες, ότι η ανθρωπότητα θα ξυπνήσει και θα μας καταστρέψει όλους. Και δεν έχουμε δικαίωμα να παραπονηθούμε. Αρκεί να σκεφτούμε ότι έχουμε και εκείνη, δεν τη λέει πρόστιχη, τη λέει κάπως αλλιώς, εκείνη την προσευχή, την Γκολ Νάιντι, την οποία ακόμα και οι μη θρησκευόμενοι από εμάς και σε ταξίδι να βρίσκονται την ημέρα των ευχαριστειών, κάθονται και την κάνουν. Απέντες. Είναι τόσο δυνατοί και τόσο ριζωμένοι στο είναι τους. Τι λέει αυτή η προσευχή? Α, γι' αυτό άρχισε και άμα ζητάει τι λέει. Θα τη πω τώρα. Την είχα διαβάσει, αλλά μην ξεχάσει. Θα σου πω εγώ τι λέει. Μη στενοχωρείς. Λοιπόν, η προσευχή αυτή λέει και ο εξής. Μόλις μπαίνει μέσα λοιπόν κάθε όρθιος, ο Ιουδαίος και λέει Γιαχβέ μου, στους 12 μήνες που έρχονται, ο όρκος που θα κάνω δεν είναι όρκος. Οι υπόσχεσεις που θα δώσω δεν είναι υπόσχεσεις. Οι υποχρεώσεις που θα αναλάβω δεν είναι υποχρεώσεις. Ό,τι δέσμευση κι αν υποχρεωθώ να υποσχεθώ δεν ισχύει. Το επαναλαμβάνει 3 φορές και κάθεται. Και στο Ταλμούντ που είναι το ΙΕ. Εσείς 3 φορές για να προλάβουμε να το γράψουμε.
Α, είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, αλλά να το πω να το γράψετε. Ένα είναι, δυο έχω εδώ μόνο, δεν έχω άλλα. Αλλά. Είναι στην 121 σελίδα. Άμα έχει το βωμό τη Ελπίδου, στην 121 σελίδα είναι. Λοιπόν, είναι γραμμένο στο βιβλίο που εξαντλήθη στην Αρισταρχία και στο καινούργιο που γράφω, το ξαναγράφω τον όρκο αυτό. Γιατί είναι βασικό πράγμα. Και θα δείτε γιατί είναι βασικό. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Ισραήλ Ζαχάτ, ένας από τους διάσημους συγγραφείς του Τελ Αβίβ. Εμείς, κύριοι, τι κάνουμε? Βάζουμε του θρησκεύματος τους ανθρώπους για πρωθυπουργούς μας, τους ψηφίζουμε και καθόμαστε και ακούμε γιατί είπαν και λένε, και εγώ με πιάνει ανατριχίλα, θα αγωνιστούμε για την πατρίδα μας. Η πατρίδα του μέσα όμως έχει το Ισραήλ στο μυαλό του, αυτή η δικιά σου λαϊκή για που ψηφίζεις. Αν εσύ είσαι βλάκας και ηλίθιος, είχε βάλει τη μάνα, τι τον νοιάζει αυτό? Θα αγωνιστούμε για τα εθνικά μας συμφέροντα. Τα δικά του εθνικά συμφέροντα, τα δικά σου. Αυτό δεν κατάλαβαμε οι Έλληνες. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και σας είπα ότι φτάσαμε από ανεπτυγμένη χώρα με 8% ανάπτυξη ετησίως στο πλην πλέον. Ανάπτυξη και καταχρεωμένη. Και δεν είναι μόνο η βιομηχανία μας, δεν είναι μόνο η παραγωγή. Γιατί η γεωργία μας, γιατί η κτηνοτροφία μας και τα πάντα κατέστρεψαν, κύριε. Το 84 έγινε μια σύσκεψη στην Ευρώπη. Και αποφασίζουν ότι το γάλα θα έχουν τόσα κτηνοτροφικά αγελάδες και πρόβατα η κάθε χώρα, ώστε να βγάζουν γάλα 80 κιλά για την Ελλάδα, 80 κιλά κατά το μονετησίους. Είναι 10 εκατομμύρια οι Έλληνες, επί 90 κιλά. Όχι, 80 είναι, εγώ το έχω στα βιβλία μου 90. Για να το έχω παραπάνω, για να μην με χτυπήσουν. 69 ήταν και το πήγανε 80. Το πήγανε 80, το ξέρω, στα βιβλία μου το έχω 90, παιδιά. Γιατί πάντα γράφω υπέρ αυτών, πάντοτε λίγο, εν γνώση μου. Γι' αυτό είπα 90, είναι 80. Λοιπόν, 80 κιλά γάλα. Για τον Γερμανό και τον Ολλανδό, ξέρετε πόσα δίκασε το ίδιο συμβούλιο την ίδια μέρα. 1100 κιλά. Δηλαδή κάθε η Γερμανία έχει, και η Ολλανδία έχει δυνατότητα να αναπτύξει την κτηνοτροφία της τόσο, ώστε να παράγει 1100 γάλα για κάθε κατοικό της. Εμείς μόνο μέχρι 80. Σε ένα χρόνο είχαν σφαγεί στην Ελλάδα 400.000 αγελάδες. Να, πως τα γονατάμε απλά με απλούς νόμους τα πράγματα. Περιμένετε, πάμε μπροστά. Αν ζωντανέ τις αγελάδες, αν βάλετε τη βιομηχανία του σκαλιστήρι να δουλέψει, βάλετε την πελαϊκή να δουλέψει, βάλετε όλα τα εργοστάσια που κλείσαν να δουλέψει, θα πάμε μπροστά. Αν θα τα βάλετε, πώς, με ποιο τρόπο. Τώρα που δεν επενδύει κανένας στην Ελλάδα, ποιος θα επενδύσει στην Ελλάδα? Πρώτα-πρώτα οι ίδιοι που κυβράνουν σήμερα τις θύμισαν την Ελλάδα, την οικονομία της Ελλάδας. Και τώρα θα σας πω το λεπτό σημείο. Θα πάρουν ομόλογα οι νομιγοί. Τώρα θα σας πω για τα ομόλογα, τώρα ακριβώς θα σας πω για τα ομόλογα. Λοιπόν. Και για το μνημόνιο, πώς δεν είναι... Το μνημόνιο το πως τα γρήγορα, περασχεθήκαμε μετά και τα είπαμε για το μνημόνιο. Τώρα να πούμε στο μνημόνιο. Λοιπόν, είναι πολλά ρε παιδιά. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Δανειζόμασταν μέχρι τώρα με ομόλογα. Όλα τα κράτη δανείζονται με ομόλογα. Το ομόλογο τι σημαίνει? Ο δανειστής και ο δανειζόμενος συνομολογούν και αποφασίζουν ότι ο τάδε θα δώσει τόσα δανεικά στον τάδε και εκείνος θα τα επιστρέψει τότε με τόσο τόπο. Αυτά δεν περνάνε στα επίσημα βιβλία του κράτους. Και εφόσον δεν περνάνε στο οικονομικό λογιστικό του κράτους, δίνεται το κράτος μετά ένα χρόνο να πει ότι εγώ έχω κέρδη τόσα από ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι κυβερνήσεις οι παλιές του Πασόκ και του Καραμαλή μετά και βγάζανε την οικονομία μας ανθούσα χωρίς να είναι ανθούσα. Αυτό το ξέρανε οι Ευρωπαίοι, γιατί και αυτοί αυτό κάνουν. Αλλά όταν χρειάστηκε εμάς να μας χτυπήσουν, κάναν πως δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Το ίδιο κάνει αυτή. Η νέα κυβέρνηση έκανε δύο έγκληματα. Πολλά έκανε, αλλά θα πάρουμε ένα-δυο τα ρυθμίσω. Μετατρέπει τα ομόλογα εις δάνειο.
Τώρα η νέα κυβέρνησή μας από τον Γενάρη και δόθη, το Φλεβάρι και δόθη, δεν δανείζεται με ομόλογα. Α, ναι, τι άλλο, ο δανειστής με τα ομόλογα δεν έχει δικαίωμα να κάνει αναγκαστική εισπράξη. Δηλαδή ούτε διαταγή πληρωμής να κόψει, ούτε να κατάσχει περιουσία του δανειζομένου. Πρέπει δηλαδή καλή θηλήση να επιστρέψει αυτός. Γι' αυτό και τα ομόλογα, αυτοί που τα χορηγούν, δεν πληρώνουν τόπο στο κράτος όποιο και αν είναι. Γιατί ενδέχεται να χάσουν, να μην τους τα δώσουν. Δεν υπάρχει αναγκαστική αποπληρωμή του ομολόγου. Τι έκαναν οι ξύπνοι δικοί μας, ψηφίσαμε έτσι, με τα δυο τα χέρια. Αποφάσισαν να δανειζόμαστε στο μέλλον με δάνειο επίσημο. Οπότε να δύναται ο δανειστής να σε υποχρεώσει να το πληρώσει, να σου κατάσχει περιουσία. Ακίνητα, ό,τι θέλει, ένα νησί, την Ακρόπολη. Την Ακρόπολη θα την έχεις εσύ, θα είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης, και αλλά τις εισπράξεις θα τις παίρνει αυτός για 50% χρόνια. Από τα εισιτήρια. Από τον ρητό πλήτο δεν γίνεται όπως μετά. Πώς? Από τον ρητό πλήτο τι κάνουμε μετά. Τώρα θα το πούμε, πιάνεσαι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτό, μα δεν είναι αυτό μόνο, κάνει το μνημόνιο το οποίο κύριε έχει τα εξής εσχρά. Το μνημόνιο, το οποίο έχω πάρει πλήρως, το διάβασε πλήρως και το μετέφρασε ο Καλογερόπουλος, αυτός που πήρα αυτά, που σας είπα πριν, ο καθηγητής, είναι 1340 σελίδες. Μετέφρασαν 120 ελληνική κυβέρνηση και τις έδωσε στους βουλευτές και ψήφισαν. Οι 1100 τι λένε? Ζωστείτε παρακαλώ για να κρατηθείτε, τι λένε οι 1100 που δεν μετέφρασαν. Σε μία σελίδα λέει ότι δεν δικαιούμαστε να συνάψουμε νέο δάνειο εάν δεν εξοφλήσουμε το προηγούμενο, το ληξεπρόθεσμα. Οπότε τα δάνεια τα οποία δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να τα πληρώσουμε μας τα κόβουνε και μας βάζουνε υποχρεωτικά και μπορούν και με εκείνα να μας ζητήσουν πλέον γίν και είδωρ. Δηλαδή ισχυροποιεί τα ομόλογα. Τα μετατρέψει αναγκαστική πληρωμή τα ομόλογα. Δεύτερο, μας απαγορεύει να κάνουμε επαναπραγμάτευση του χρέους. Και το λένε καμαρωτά στις τηλεοράσεις και δεν καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Ακούστε κύριε τι θα πει αυτό. Πριν από λίγες μέρες όσοι έτυχε να δείτε ο Γάλλος, ο υπουργός στον Μπαρόζο, του έβαλε πάγο και χειρονομούσε και του έλεγε κύριε Μπαρόζο, γιατί δεν αφήσατε την Ελλάδα να κάνει επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και δεν οδηγήσατε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και του τράβηξε Βρυσίδη που πήγε σύννεφο, επίσημα. Και ο Μπαρόζος δεν έβγαλε άθνα. Γιατί? Αυτός είπε εκεί, διότι αν έκανε λέει επαναπραγμάτευση η Ελλάδα το χρέος της, θα το κατέβαζε στο 1 τρίτο. Διότι οι αγορές που έκανε των οπλικών συστημάτων και λοιπά ήταν άχρηστες. Αυτά τα είπε ο Γάλλος υπουργός σε επίσημη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πριν από 5 μέρες. Αυτός ήταν αγνός και τα είπε. Ορίστε. Τι είναι. Αυτός δεν ανήκει σε καμιά φορά, ας πούμε, φόλησε τον εαυτό γιατί τα είπε. Γιατί τα είπε, μάλλον δεν θα είναι ή θα μάλωσε. Ή θα τον διώξανε. Ή θα τον διώξανε. Κατάλαβες. Τούτα στο κρανίο όπως ήρθε ο Ισραήλ Ζαχάρ και έγραψε για την προσεφή και τα λοιπά. Έρχεται κάπου βαράει. Λοιπόν, αυτά ελέγχθησαν. Τι θα πει η επαναπραγμάτευση του χρέους που μας το έκοψαν με το άρθρο αυτό το μυστικό του μνημονίου η παρούσα κυβέρνηση. Πήγα χώρα μας και αγόρασε αεροπλάνα, πηγαία, άρματα κτλ. Εις το διπλάσιο και άλλα στο τριπλάσιο της τιμής που αγόραζαν άλλες χώρες από το ίδιο εργοστάσιο την ίδια έχουν. Τα δε αεροπλάνα, όσοι από εσάς θυμάστε, γράψαν μερικές εφημερίδες ότι δεν είχαν τα ηλεκτρονικά συστήματα σκοπεύσεων. Δεν τα είχαν. Και τα ξαναπληρώσαμε ξανά μετά εκ των υστέρων. Άρα, θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε το χρέος, όχι στο 1 τρίτο που είπε αυτός ο υπουργός ο Γάλλος, αλλά στο ίμιση. Στο 60%. Στο 60% κατεβάζαμε το χρέος, κύριε, αν κάναμε επαναπραγμάτευση, με μικρά προσπάθεια. Ξέρετε τι θα πει να γλιτώσουμε 40%. 30% του τρομερού χρέους που έχουμε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Και το χρέος μας είναι τώρα στα 300 και. Εάν κατεβάσουμε 30%, φεύγουμε από το 300 στο 200 αμέσως.
Μιλάμε για χοντρούς, χοντρά πράγματα. Γράφω στο νέο μου βιβλίο, δε αυτό το γράφω ανεπτυγμένα, γιατί το πήρα από τον καθηγητή, καλά το πράγμα ανεπτυγμένο, ότι σκεφτείτε πόσες μίζες πέσει για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να ξέρετε ότι η Αρβίλα έχει διαδώσει για κάτι σοβαρούς αριθμούς προμηθειών που πέσανε για να υπογραφεί το μνημόνιο σε κάποιους, δεν ξέρω ποιους. Λοιπόν, αμέσως χάνουμε το δικαίωμα επαναδιαπραγματεύσεως και βγαίνουν τα γαϊδούρια οι τηλεπαρουσιαστές και λένε, η κυβέρνηση δήλωσε, δεν θα έχετε επαναδιαπραγμάτευση. Σαν να είναι κατόρθωμα, σαν να βοηθάει το λαό. Δεν τόσο καταλαβαίνει αυτός ο χαζολόγος. Είναι από ποιο λόγο, δεν ξέρω. Μα επαναδιαπραγμάτευση ρε λαέ, σου βγάζει δισεκατομμύρια κέρδος, τα οποία θα γλιτώσεις. Και γιατί θα τα γλίτωνε πριν υπογράψει το μνημόνιο η Ελλάδα, αν το έκανε αυτό. Διότι τα ομόλογα, όπως είπαμε, δεν είναι αναγκαστικά υποχρεωμένα να τα πληρώσουν. Μπορεί να πει αρνούμε την πλήρωση εκεί. Τη δουλειά σταματάει. Καταλάβατε. Δεν έχει ένδικα μέσα ο δανειστής για να στα πάρουμε τη βία. Και ενώ συνεχίζουν τα άλλα κράτη να δανείζονται με ομόλογα, οι Έλληνες πλέον δανειζόμαστε ως δάνειο κανονικό με γραμμάτιο. Υπογεγραμμένο. Στρογγυλά. Στρογγυλά, στρογγυλά. Τώρα. Άλλοι όροι του μνημονίου, παιδιά, τρομεροί και φοβεροί. Δεν επιτρέπεται να δανειστούμε από Κίνα, Ρωσία και από χώρες που δεν θα εγκρίνει το κατεστημένο. Το σιωνιστικό κατεστημένο που έχει το χρήμα. Εάν θέλετε πληροφοριακά, πριν φτάσουμε στο μνημόνιο, η Κίνα προσέφερε δάνειο στη χώρα μας με 1%. Η δε Ρωσία προσέφερε δάνειο με το να της δίνουμε τα φρούτα, τα άχρηστα, θα πετάμε στη χωματερή. Πετάμε τα φρούτα στη χωματερή, ενώ θα πέραμε δάνειο από τη Ρωσία με αυτά. Και θα ξεφλάγαμε με τα φρούτα αυτά, τα χώνουμε στα χώματα. Δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση και υπέγραψε το μνημόνιο. Τώρα δεν δικούμαστε. Τώρα υπογράψουμε ότι δεν δικούμαστε. Άλλο εσείς δεν το ξέρετε. Το είχαμε στην πόρτα. Θα το μάθετε τώρα επίσημα από μένα. Με υπογραφή, υπογεγραμμένα. Δύο στα κόμματα ψήφισαν το μνημόνιο, έχετε να πήραν μίζα. Τα κόμματα από πιστεύω αυτοί που ψήφισαν και δεν ψήφισαν, όχι να το ψήφισαν, πρέπει να μην το διαβάσουν. Ή διάβασαν σε 120 σελίδες που μετέφρασε η κυβέρνηση. Διάβασαν σε 120 σελίδες και ψήφισαν. Και σας πληροφορώ επιπλέον ότι προσεφέρτη να μας δώσει δάνειο. Ξέρετε ποιο κράτος, κύριε. Μπράβο, κύριε. Μπράβο. Προσεφέρτη το Ιράν να μας δώσει. Με χαμηλό το κουδάνι και δεν το πήραμε. Μα μιλάμε για εγκλήματα στο χώρο, δεν μιλάμε για προδοσίες. Και τους βγάζουν τηλεπαρουσιαστές ήρωες. Σκέψω πόσο αν έχουμε τόσο ήρωες. Το ίδιο είχαμε ήρωες και το 1920 με 1922. Και καταστραφήκαμε στη Μικρά Ασία. Το ίδιο παιχνίδι μας παίξε και τότε. Όπως μας κατέστρεψαν τότε προβάλλοντας τους προδότες ως υπερπατριώτες, έτσι και τώρα μας προβάλλουν τους προδότες για υπερπατριώτες. Λοιπόν, άλλος όρος επαφής. Ένα, η ξεπρόθεσμο δάνειο δεν πληρωθεί την ημέρα αυτή, δίνεται αυτός που το έδωσε να βάλει επιπλέον τόκο 2%. Δεύτερον, να κατάσχει οποιαδήποτε περιουσία του δημοσίου επιθυμεί, κύριε. Επιθυμεί την Ακρόπολη, την Ακρόπολη. Τα εισιτήρια της Ακρόπολης, όχι το κτίριο. Την Ακρόπολη. Επιθυμεί τις παραλίες του τάδε νησιού, τις παραλίες του τάδε νησιού, τις παίρνει και κάνει δικές του εγκαταστάσεις και φέρει δικούς τους τουρίστες και εκμεταλλεύεται τον τουρισμό του νησιού. Η γη είναι δικά σου, εντάξει, δεν λέω. Εγώ άμα ξεχρεωθώ, που δεν θα πω ποτέ ότι ξεχράω στο κοράνι. Καθώς είμαι να πω ότι έχω κέρδη τόσα τον χρόνο, θα τα κρύβω. Θα είναι λίγα. Και θα το έχω μόνιμα. Τις παραγγείλες σου και θα τις εκμεταλλεύομαι, αγαπητοί μου. Έλληνες. Α, το χειρότερο. Το χειρότερο είναι το εξής, ότι εάν αποφασίσουν να το κάνουν αυτό, υπόψουν ότι εμείς έχουμε φοβερό ορυκτό πλούτο. Εμείς έχουμε περισσότερο ορυκτό πλούτο από όλα τα κράτη της γης. Από όλα. Περισσότερο. Τον γράφω και στο βιβλίο αυτό και σε αυτό που έχει εξαντληθεί στο Αριστερία. Λοιπόν, μπορούν να μας τον πάρουν δωρεάν. Μπορείς να μας δώσουν δεκάρα, διότι τους χρωστάμε.
προσεξόψει το δάνειο. Πώς μπορούν να το πάρουν? Όταν γίνει το δάνειο αυτό, αειδιάφτασα να προβού, δάνειο θα πάρουμε από αυτούς, δεν μπορούμε να πάρουμε από αλλού. Τι θα κάνουν αυτοί? Απλά κύριε, μας κοροϊδεύουν. Θα βάλουν ένα βουλευτή, έναν αρχηγό ενός κόμματος της αντιπολιτεύσεως, να βγάλει γλώσσα και να κάνει τον άντρα. Εγώ, ο Τάδε, αγαπώ την Ελλάδα και πρέπει να φύγουμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι αυτοί είναι λογοδίτες, είναι εγκληματίες. Έκανανε τούτο, έκανα το άλλο, τους βρίσκει ιδέα. Χειροκροτούμε εμείς σαν Έλληνες και τον ψηφίζουμε τον Ελληναρά και έρχεται η ώρα να πάρουμε το δάνειο και λέει το Νομισματικό Ταμείο, δεν σας δίνουμε δάνειο. Γιατί? Γιατί εσείς μας βρίζετε. Θα δώσουμε δάνειο αφού μας βρίζετε? Δεν θα μας δώσουν δάνειο άλλο. Λίγη το άλλο, άρα έχουν δικαίωμα να μας κατάσχουν αυτό που θέλουν. Απλά κύριε. Και αφού μάθετε τον μηχανισμό αυτόν που είναι τελείως απλός, μάθετε τον παρακάτω. Τον άλλο όρο, τον γρυφό. Του μνημονίου. Για δικαίωμα ο δανειστής να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του σε τρίτο. Όποιον επιθυμεί. Αν τα μεταβιβάσει στην Τουρκία και έχουν συνοηθεί αυτοί να μας να δώσουν δυο νησιά στην Τουρκία, δεν χρειάζεται να κάνει πόλεμο με την Τουρκία, μας τα παίρνει τα νησιά και το δάνειο. Και τέλειωσε. Τελειώσαμε σαν κράτος. Έχουμε τελειώσει. Άλλο. Ωραίο. Όχι το φύλαξα τελευταίο, ήρθε μόνο του, γιατί όπως τα θυμάμαι τα λέω. Ποιο είναι το ωραίο? Δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Παρετούμεθα επίσημα από κάθε δικαίωμα και τα λοιπά του Διεθνούς Δικαστήριου. Και θα δικάζονται οι διαφορές μας στο δικαστήριο του δανειστού, ο οποίος θα μας δικάζει, θα διαβάσετε τις εφημερίδες, βάσει του Βρετανικού δικαίου. Αν δε, βάσει του απικιακού Βρετανικού δικαίου. Κόψαν τη λέξη απικιακού. Δηλαδή, ξέρετε τι θα πει κύριε, δικαζόμαστε πλέον διεθνώς με το απικιακό Βρετανικό δίκτυο που κάναν για να δέρουν και να σκοτώνουν τους μαύρους και να μην μπορούν να τους δεκάσει κανένας οι Βρετανοί. Με αυτό δεκάζεις σήμερα ήδη, από εδώ και πέρα. Και το άλλο δικαστήριο... Με το απικιακό Βρετανικό δίκτυο. Ναι. Και το Διεθνές Δικαστήριο του Σκάκης πάλι δικό τους δεν είναι. Δικό τους είναι, αλλά δεν έχουμε καν δικαίωμα να μην το εκθέτουμε. Ναι. Ναι, παραιτηθήκαμε. Παραιτηθήκαμε, τέλειωσε. Άλλοι. Όσα θυμηθώ θα σας πω. Άλλος είδε χθες παράγουν που έχει μέσα το μνημόνιο. Η Ελλάδα ως χώρα δεσμεύεται με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών και μόνο. Δεν χρειάζεται ούτε η Βουλή να το ψηφίσει ούτε τίποτα. Άκαψε το υπέγραφο Υπουργός Οικονομικών, είμαστε δεσμευμένοι και δικαζόμαστε ως μαύροι από το επικοινωνικό δίκτυο των Εγγλέζων. Εάν θα αρνηθούμε να συμμορφωθούμε με την υπογραφή. Πιάνε δηλαδή πάνε στον υπουργό. Καλά, ο σημερινός είναι τίμιος, δεν λέμε υπερέλληνας και τα λοιπά. Αύριο όμως θα είναι ένας που θα είναι και γουλάσκα. Και πάει και του πει ο άλλος, έλα, πιάσε ένα χοντρό πακέτο και υπέγραψε μου αυτό. Και μου είπε πώς θα ζήσω. Σίγουρα μαλάκα, φεύγω από την Ελλάδα, τράβα σε ένα άλλο μέρος, άλλαξε το όνομά σου και ζήσει. Και εσύ και τα παιδιά σου. Θα έχεις να ζήσει 40 γενιές. Πάρτα. Και υπογράψει. Δεσμεύεται η χώρα μας, θα πληρώσει κυρία. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να τα αρνηθούμε. Το υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών. Είναι τρομερά. Δηλαδή, το μνημόνιο μας έχει κάνει ταπεινότερος από δήμους μαύρους. Στους ανθρώπους που μισούν τον ελληνισμό και θέλουν να τον ξεπαστρέψουν. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Λοιπόν, να τελειώσω για να ακούσω και καμιά ερώτηση. Αρκετά σας είπα. Έχει κι άλλους όρους. Καταλάβατε ποιους όρους κρύψανε. Καταλάβατε τι έχει το μνημόνιο. Είναι τρομερό δηλαδή. Είναι κάτι να ξεφεύγουμε. Α, εκείνο δε που βασικά λυμπίζονται και θέλουν να μας φάνε, θα δείτε στα βιβλία μου όποιο για να διαβάσετε, είναι το θέμα του ορεικτού πλούτου. Έχουμε τρομερό ορεικτό πλούτο. Και δεν μιλάει κανείς για τον ορεικτό πλούτο της Θεσσαλίας. Στη Θεσσαλία, κύριε, και νομό γραβενών, υπάρχει από κάτω αέριο. Και κάτω από το αέριο πετρέλαιο, όσα υπάρχουν στο Ντουμπάι. Μόνο εκεί. Θα μπορούσε η Ελλάδα να ζει με το αέριο και το πετρέλαιο της Θεσσαλίας και των Γραβενών, άνετα ο λαός της και η Ευρώπη ολόκληρη. Αυτό θα μας το πάρουν, κύριε.
Το 79 και 80 έγιναν γεωτρήσεις. Εγώ τότε στρατηγός στο βαθμό. Πήγα στα Γραβενά για να κάνω, γιατί είχα επανέλθει, ήταν η μεταπολίτευση. Το 79 με είχαν επαναφέρει και ήμουν με τον βαθμό του στρατηγού. Λοιπόν, και είχα τον οδηγό του τζιπ αριστερά και εγώ δεξιά και πάμε για τα Γραβενά να δω τα βουνά γύρω για να κάνω άσκηση που κάνουμε για τους αξιωματικούς. Να επιχάρτη που λέει. Όπως πήγαιναν, βλέπω αριστερά και 150 μέτρα, λιγότερο από 200. Ένα τεράστιο γεωτρύπωνο 70 μέτρα σκάλα. Ενώ τα άλλα που ξέρω που χτυπάνε στην Ελλάδα είναι 10-15 μέτρα η σκάλα και άμα τελειώσει αυτή η χρυσογή να βάζουν άλλη και τα λοιπά. Αυτό ήταν τεράστιο. Και ένα θόρυβο δυνατό. Με περιμένουν στα Γραβενά, δύο φίλοι είχαν και έναν τρίτο στο τραπέζι καθόταν. Παραγγείλαμε τα ουζάκια. Ρε λέω εσείς, πρέπει ο Βενέδικος ποταμός μέσα στο μπόλι σας. Με γάραγαρο νερό. Κάνετε γεώτες για να πιείτε νερό. Γελάει ο άλλος. Τον έβλεπα πρώτη φορά. Λοιπόν, κατάλαβα πως κάτι ξέρα. Λέω, γιατί γελάς εσύ. Λέει, δεν είναι οι γεώτες, δεν γίνεται για νερό, αλλά για πετρέλαιο. Και πώς το ξέρεις εσύ. Είσαι τυχερός στρατηγέ. Ο μόνος που ξέρει το μυστικό είμαι εγώ. Εγώ τους πηγαίνω τρόφιμα, εγώ τους πηγαίνω καύσιμα, εγώ τους πηγαίνω εκρηκτικά. Καλά του λέω τα αργιώτα, κατάλαβα το εκρηκτικά τι σημαίνει. Λέει, κάνουν μια τρύπα πολύ βαθιά και τη βάζουν εκρηκτικά και κάνουν έκρηξη. Έχουν τα μηχανήματα πάνω και γράφουν την αντίδραση του εδάφους στη σεισμολογική. Και μετά διάβασα και πράγματι τα πετρέλαια έτσι γίνονται. Σεισμολογική έρευνα λέγονται αυτές. Διότι όταν το έδαφος δεν έχει πετρέλαιο από κάτω, η αντίδραση, η ανάκλαση του κύματος είναι ομοιόμορφος. Όταν έχει όμως εκεί που έχει πετρέλαιο, είναι απότομη η ανάκλαση. Και έχουν τα μηχανήματα και τα βγάζουν. Του λέω, από πού έρχονται, έχουν λέει 1,5 χρόνο. Όταν είδα εγώ το συνεργείο, είχε 1,5 χρόνο. Ήταν προς το 79 φθινόπωρο. Λοιπόν, έχει 1,5 χρόνο, ερχόμαστε από τη Θεσσαλία και πάμε εδώ όσο πάει το καζάνι. Παρακολούθησα βέβαια, εγώ είχα επαφή μετά, έχασαν ακόμα 6 μήνες. Έφτασα μέσα στους πρόποδες του Σμόλικα, εκεί κάναν την τελευταία. Άρα εκεί σταματάει το χαζάνι. Το σημάδεψαν δηλαδή. Το περιέβραξαν. Δεν έγραψε καμία εφημερίδα τότε. Το γράφω στα βιβλία μου 10 χρόνια. Το λέω κάθε φορά που βγαίνω στις τηλεοράσεις. Ούτε το ακούσατε, ούτε θα το ακούσετε αν δεν διαβάσετε τα βιβλία μου ή δεν τα ακούσετε από το στόμα μου. Ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος. Ούτε κανένας δεν τολμάει να το πει δημοσίως. Λέμε για ορυκτά της Θεσσαλίας κανένας. Γιατί? Γιατί είναι σε στεριά, δεν είναι πολύ βαθιά και μπορούμε να τα βγάλουμε με δικά μας έξω. Μας λένε για τη θάλασσα, μας λένε για τους ωκεανούς, δεν μας λένε για τη στεριά. Μας κρύβουν τη στεριά να έχουμε. Λοιπόν, ακούω. Να πω την κυρία πρώτα, επειδή έχουμε μία. Δεν το άκουσα γιατί είμαι λίγο παππούς. Πιο δυνατά. Λέω, το συγκεκριμένο τελευταία το είπανε. Και είναι το τελευταίο της Θεσσαλίας και για τη Σιβήρια. Ποιος το είπε. Το είπε στον Χαρδαβέλα, το είπε ο Βελόπουλος και στο Σενόπουλο. Ο Χαρδαβέλας το είπε διότι με κάλεσε εμένα 2-3 φορές, μου πήρε και συνέντευξη και τα έβαλε. Και μια δυο δεν το έβαλε και έβαλε αυτό και είπε ο Χαρδαβέλας και για το μεγάλο πλούτο, το κίδεσμα που είναι νότια της Κρήτης, το Μετάνιο. Νότια της Κρήτης, παιδιά, που ενώνεται η πλάκα η ευρωπαϊκή με την αφρικανική και εκείνο είναι το μεγάλο ρήγμα που φέρνει τους σεισμούς. Από εκατομμύρια χρόνια πηγαίνει απάνω Μετάνιο και στερεοποιείται όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, τη βύση της θαλάσσης. Έχουν μαζευτεί βουνά Μετάνιο. Ακούστε κύριοι. Εάν αυτή τη στιγμή σταματήσουν οι πετρελαιοπηγές της γης να δουλεύουν όλες. Διότι τελείωσαν, διότι κάηκαν, διότι. Το μεθάνιο της Κρήτης. Δύναται να κινείται τα μηχανήματα όλου του κόσμου απάνω από 10.000 χρόνια. Όταν λέμε έχει πλούτο ορυκτό η Ελλάδα, είναι κάτι τρομερό παιδιά, να φανταστώ. Να φανταστώ ο πλούτος της Ελλάδας. 10.000 χρόνια. Το μεγαλύτερο ενεργειακό απόθεμα στην γη μέχρι σήμερα. Γνωστό βέβαια είναι στην Κρήτη Νότια. Το 95 η τότε κυβέρνηση το πούλησε μυστικά σε κάποια στην Οσιάνη. Με ένα πρόστιχο συμβόλαιο. Δεν το είπε κανένας. Το δημοσίευσα εγώ το 2000 στο βιβλίο αυτό. Το συμβόλαιο. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση του Καραμαλίου ότι ήρθε, όταν ήρθε και το ακύρωσε μυστικά χωρίς να μάθει κανένας τίποτα. Ούτε όταν ότι στις
15 Δεκεμβρίου. Όχι, στις 12 Δεκεμβρίου, κατά σύμπτωση, 12 Δεκεμβρίου, το 1995 υπεγράφουμε την Ισραήλ. Και το 2005 το ακύρωσε ο Καραμαλής. Στηριζόμενος που, στο ότι πέρασε πενταετία και δεν χρησιμοποίησε τα δικαιώματά της. Δεν ενεργοποίησε τα δικαιώματά της. Και διεθνώς σταματάει. Κατάλαβες, αυτό όμως τον έφαγε μετά. Αυτό και ο αγωγός το αλλάξανε τα πότα. Εκεί δεν είναι που έχει γύρει η Τουρκία οικονομική ζώνη. Ορίστε. Στην Νότια Κρήτη. Το. Στην Νότια Κρήτη. Ναι. Η Τουρκία. Ζητάει τη γάβο, εντάξει, εντάξει. Πώς το έμαθα εγώ το κοιτάσμα αυτό. Όταν το 98 η Τουρκία ζήτησε τη γάβο, λέω δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Και ερεύνησε και το βρήκα τι συνέβη. Κατάλαβες. Λοιπόν. Τώρα κάτι ήθελα να πω για το μεθάνιο ακόμα. Τέλος πάντων, να το θυμηθώ μετά, θα σας το πω. Ήθελα να πλέγω. Μας λέτε ότι όλα λοιπόν είναι αποθετημένα. Εφόσον είναι αποθετημένα, πώς μπορεί να υπάρξει σωτηρία για αυτόν τον τόπο. Και δεύτερο, και γνώση, που ακούω πολλούς τον έλεγχο ότι να λάβουμε γνώση. Και γνώση να λάβει ο λαός και να αντιδράσει. Πάντα οι κεβαλές στις οποίες θα απευθυνθεί ο λαός για να συστρωθεί και να αντιδράσει και αυτές οι ίδιες κεφάλες είναι οπλισμένες. Πώς μπορεί, αφού και να ξυπνήσει ο λαός πάλι αφού αυτό θα πούν μπροστά. Το ακούσατε τον πρόεδρο σας κύριε 100%. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται. Εγώ σε κάθε βιβλίο μου στο τέλος κάνω προτάσεις. Και λέω πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Βεβαίως το μεγαλύτερο όπλο μας είναι η διαφώτιση, η ενημέρωση. Γι' αυτό που το ένα βιβλίο μου το πρώτο λέει ενημέρωση. Εάν ήμασταν ενήμεροι και είχαμε συνειδητοποιήσει αυτά που εγώ ήδη γράφω 15 χρόνια, δεν θα ψηφίζαμε όπως ψηφίζουμε. Πρώτα. Και αν μια φορά δεν ψηφίσεις όπως ψηφίζεις, δηλαδή, άξε τώρα είναι δημοτικές εκλογές και τώρα πάλι μπορεί να δώσεις χαστούκι στους μεγάλους, αλλά στις βουλευτικές εκλογές, εάν ο λαός δεν ψηφίσει τα δύο μεγάλα κόμματα, ψηφίσει παρατρεχάμενος. Δεν έχει σημασία αν και αυτούς μετά τους υποχρεώσουν να κάνουν τα ίδια. Τότε αμέσως θα σκεφτούν και θα πούν «Α, δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια με τους άλλους». Θα πρέπει λίγο να προσέξουμε γιατί ο λαό άρχισε και ξύπνησε και μας παρακολουθεί. Ενώ όταν εμείς, ό,τι και να μας κάνει, μας είπε το μεγάλο κανάλι ψηφίστε τον Μπαρμπακώστα όλοι. Για την αποχή τι έχεις να πεις, για την αποχή. Για. Την αποχή. Είναι λάθος. Μην βιάζεσαι. Η αποχή δείχνει μεν μία διαμαρτυρία, αλλά δεν δείχνει όμως ενημέρωση πλήρη. Αυτό. Ενημέρωση πλήρη θα δείχνει το άλλο. Αλλά επιπλέον, επειδή με τον Καλογερόπουλο φάγαμε αρκετές φορές τώρα. Πριν δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα έχουν. Ένα λεπτό μετά την ερώτησή σου, μην ξεχάσω αυτό που θέλω. Σε παρακαλώ, μην ξεχάσω αυτό που θέλω, εσύ θυμάσαι αυτό που είσαι πιο νέος. Να το πεις μετά. Όχι αγαπητέ, δεν σε περιφρονώ. Εγώ δεν καταλαβαίνεις. Όχι, ο τρόπος του σκέφτεσαι ο άνθρωπος έχει κάτι στο μυαλό του. Αν το βγάλεις εκείνη την ώρα, μετά είναι δύσκολο να το ξαναφέρει όπως είναι. Και να τώρα, ναι, το βρήκα. Λοιπόν, ο Καλογερόπουλος έχει βγάλει αυτό το βιβλίο που είπαμε που έχει τους πίνακες αυτούς. Που λέει η χρεοκοπία ή μάλλον τα αδύνατα σημεία της δημοκρατίας, κάτι τέτοιο. Και καταλήγει και αυτό σε πρόταση ότι για να βγούμε από το αδιέξοδο, αγαπητοί μου, πρέπει να αλλάξουμε το σύνταγμα. Το σύνταγμα είναι φτιαγμένο από το κεφάλαιο για να εξυπηρετεί το κεφάλαιο. Τα άλλα που λέμε είναι παραμύθια όλα. Πρέπει να αλλάξουμε το σύνταγμα. Και ο Καλογερόπουλος προτείνει το ελβετικό σύνταγμα. Το οποίο φυσικά αν δεν ξέρετε το είχε αρχικά κάνει ο Καποδίστριας. Το είχε κάνει ο Καποδίστριας. Λοιπόν, προτείνει το ελβετικό σύνταγμα. Εγώ όμως έχω προχωρήσει λίγο πιο πολύ και από τον Καλογερόπουλο. Στο άλλο βιβλίο μου που ήδη είχε εξαντληθεί και αυτό και έχει εξαντληθεί, το Αρισταρχία, προτείνω ένα τελείως καινούργιο σύστημα διοικήσεως της ανθρωπότητας. Που εάν οι άνθρωποι το ακολουθήσουν, δεν δύναται να ελεγχθεί από το κεφάλαιο. Ποιο είναι το σύστημα αυτό με λίγα λόγια. Μια και είμαστε όλοι μαζί και θέλουμε κάτι να αρπάξουμε. Η αθηναϊκή δημοκρατία αφού αφαιρέσουμε τα ελαττωματά της. Τι αφαιρώ από την αθηναϊκή δημοκρατία. Μην βιάζεστε. Αφαιρώ το να μην έχει δικαίωμα να κληρωθεί για δήμαρχος ο τάδε πνευματικά ανάπηρος.
που τότε είχε. Δεν θεωρείται ο ποιος είναι έξυπνος και ποιος βλάκας, όλοι τα ονόματα συγκληρωτήρα. Πρώτον λοιπόν να κόψουμε ένα από τα ελαττώματα αυτά. Τα ελαττώματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα όταν ένας δικάζετο είχε σοβαρό αδίκημα κάνει και πήγαινε όχι να δικαστεί από το δικαστήριο το κανονικό από την Ηλία, αλλά ήταν σοβαρό, ορισμένα πήγαιναν εκεί τα πολύ σοβαρά τα εθνικά θέματα, πήγαιναν στο Δήμο, στην εκκλησία του Δήμου, όπου ψήφιζαν όλοι οι Αθηναίοι. Εκεί που ψήφιζαν όλοι οι Αθηναίοι, αν ήταν ένας ρήτορας καλός, μπορούσε να τους παρασύρει και να βγάλουν και άδικο απόφαση. Να εκμεταλλευτεί συστηματικά κάποιο πρόσφατο γεγονός, κάποια πείνα, κάποια τι και να τους παρασύρει. Και γι' αυτό έχουμε αρκετές άδικες αποφάσεις τότε, όπως η εξορία του δίκαιου Αριστείου. Στο Διγέ, με συγχωρείτε. Ναι. Αλλά όλες οι προσωπικότητες επί δημοκρατίας φύγανε. Άστο τώρα, μην το πάμε σε λεπτότητες. Σε λεπτομέρειες. Και τα υπόλοιπα πολιτεύματα που είχε φύγανε νύχτα. Εις σκοτώσανε. Να πούμε λίγο. Είτε σαν λεπτότητα. Ναι, ναι, για το σήμερα Για το σήμερα. Τι να κάνουμε εδώ, κύριε Δράκη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό για να γίνει θέλει κάποιο χρόνο. Τώρα άμεσα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άμεσα μπορούμε να κάνουμε να μην ξαναβγάλουμε μεγάλα κόμματα. Να πάμε στα μικρά. Η πρώτη αντίδραση. Απλά υπάρχονταν, υπάρχει και ένα καλό μικρό. Πώς? Απλά υπάρχονταν. Ναι. Λοιπόν, λίγο ησυχία. Η ερώτηση είναι. Εάν από τα υπάρχοντα κόμματα υπάρχει κάποιο σωστό που μπορεί να μας σώσει. Κύριε, θα σε απογοητεύσω, αλλά θα είμαι κάθετος. Δεν υπάρχει κανένα. Κανένα, όταν λέμε κανένα. Ούτε το ΚΚΚ. Άπαντα είναι ελεγχόμενο από το κεφάλι. Η πρόταση είναι να ψηφίσουμε ένα μικρό κόμμα. Άκουσε, θα στο αποδείξω, κάθισε και θα στο αποδείξω. Όταν δολοφονήθηκε ο μαθητής ο Αλέξης το 15χρονο και θέλαν να ρίξουν την τότε κυβέρνηση, πεταχτήκανε κουκουλουφόροι, πεταχτήκανε εδώ κάτι μισή αδύναμη. Χάλασε ο κόσμος. Γιατί ο πρόεδρος των εισαγγελέων στο Χατζη Νικολάου, τον άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, τον ρώτησε ο Χατζη Νικολάου. Καλά, και οι κουκουλουφόροι τι είναι και γιατί διαμαρτύρονται, ακούστε κύριε. Και απαντάει ο πρόεδρος των εισαγγελέων. Και ντράπηκα για τη δικαιοσύνη μας, επίσημα. Ότι παιδιά του λαού είναι φτωχά. Δεν έχουν να φάν και διαμαρτύρονται. Τι να τα κάνουμε, πώς να τα διχάσουμε. Τώρα αν έρθει απέναντί μου και σταθεί να του πω, τώρα χόρτασαν αυτά τα παιδιά του λαού με τόση πείνα και τόσο που μαζεύκαν τα λουριά και δεν βγαίνουν στους δρόμους. Λοιπόν, εάν διαβάσετε, εάν προσέξετε πώς είναι οι αντιδράσεις, σε όλα τα πράγματα θα δείτε ότι είναι οργανωμένες. Δεν μπορεί τον εργάτη να του κόψεις το ψωμί χωρίς να τον εκτονώσεις πρώτα. Τον βάλεις και διαμαρτύρει, τη σχόλη πανού, φουνάκι κτλ. Μετά του λες εντάξει ρε παιδί μου κουράστηκε και λοιπά, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, κάνει υπομονή τώρα, πάμε το απειλούμε σου. Επομένως, όλα τα κόμματα έχουν αυτό το σκοπό, αυτό το κεφάλαιο. Και αυτοί ακόμα που ξεσηκώνουν τον κόσμο για να μπουν στο πεζοδρόμιο, κατ' εντολή του κεφαλαίου του κάνω. Έχω το εξής προσωπικό παράδειγμα. Ένας εργοστασιάρχης περί την εποχή του 83-84 που είχαν πολλή εργοστάσια τότε ήταν πολλά στη χώρα μας, είχε καμιά 1500 εργάτες. Την ώρα που συζητάει, ας πούμε με κάποιο βασικό μου φίλο, μπαίνει ένας μέσα βιαστικά, του λέει τι γίνεται. Κάθεται ο φίλος μου από εδώ, ο εργοστασιάρχης από εδώ αυτός που ήρθε, τι γίνεται, τι θα κάνουμε. Είχε αυτός ένα φάκελο κλειστό, του λέει πάρ' το και ένα μήνα. Του λέει, το παίρνει. Όχι, δεν γίνεται ένα μήνα, 25 μέρες. Καλά, άστε, 25 και φεύγει. Του λέει ο φίλος μου. Τι είναι αυτός. Αυτός λέει είναι ο πρόεδρος των εργατών του σωματείου, του εργατικού σωματείου του εργοστασίου. Και τι θέλει. Δεν είδες, του έδωσα. Του έδωσα 1 εκατομμύριο δραχμές μέσα στο φάκελο.
για να κατεβάσει το προσωπικό ένα μήνα σε απεργία. Και μου πει 25 μέρες. Δεν πειράζει, εγώ και με 25 μέρες σώνομαι. Δηλαδή του λέει δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν βάλεις 1500 μερομίσια, ένα μήνα πόσα είναι, και τις ασφάλειές τους στο ΙΚΑ, είναι για μένα τόσα εκατομμύρια. Αυτή την εποχή είμαι σε δύσκολη θέση, διότι με ακυρώθηκαν μια-δυο παραγγελίες εξωτερικού και πρέπει να ξεπεράσω ένα μήνα-δυο για να μπορέσω να ξαναμπω στην παραγωγή. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να απεργήσω το προσωπικό, να πληρώσω ένα εκατομμύριο σε αυτό, θα γλιτώσω τα άλλα 7-8 εκατομμύρια, θα τους δώσω μια μικρή αύξηση 3-4-5% και από αυτά που γλίτωσα θα τους πληρώνω 5 χρόνια την αύξηση. Να λοιπόν και ένας τρόπος απεργίας ακόμα. Άντε να το καταλάβουν οι εργάτες. Τότε και όταν απεργούν, για το κεφάλαιο απεργούν. Και όχι για τα δικά τους δίκαια. Διότι αν τόσες απεργίες που κάναν ήταν για τα δικά τους δίκαια, τώρα θα ζούσαν άριστα. Αλλά ψωμολισάν. Γιατί δεν καταλαβαίνουν και ποιους απεργούν. Όταν κατεβάζαν απεργία παλιά, όταν ήταν άλλη κυβέρνηση, τι κατεβάζαν να ρίξει η κυβέρνηση. Τώρα που τους βγάζουν σε απεργία, είδεσαι, σαν κουτούλες πάνε στην απεργία γιατί τους κρατάνε αυτοί, να μην δώσουμε για κακή διαγωγή πια. Λοιπόν, πάνε σαν κουτούλες, απεργούν, φωνάζουν, εκτονώνονται και μετά ας κόψουν, ήταν να κόψουμε 100 ευρώ το μήνα, τώρα θα σας κόψουμε 50, α, κερδίσαμε, μας κόψαν λιγότερα. Στρατηγία. Μα 50 θέλανε να κόψουν, είπαν ότι θα κόβανε 100, για να σου χαρίσουν τα 50 να σε κοροϊδεύουν, πλάκα. Όπως με τα δώρα τώρα. Λοιπόν, έτσι, στις κόβουν από λίγο-λίγο τα προνόμια που έχεις, σου λέει θα σου κόψουμε 10 προνόμια. Ω, εσύ απεργείς. Ε, ωραία, εντάξει, δεν σου κόψουμε 10, σου κόψουμε 5. Τα βάγανε τα 5. Ενώ τα θέλα, τα 5. Άλλα θα στα βάλεις την άλλη. Τα 5 θέλα. Την άλλη θα στα βάλει μετά. Εφόσον τα μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, εφόσον πρέπει να έρθει αλλαγή του συντάγματος, ποιος είναι ο τρόπος για να έρθει αλλαγή του συντάγματος. Ρα, το σύνταγμα, άκου να δεις. Επανέρχομαι στον Καλογερόπουλο. Άκουσε να δεις. Ο Μεν Καλογερόπουλος έχει την γνώμη ότι θα πρέπει τελικά να οργανωθούμε, και εγώ την έχω την γνώμη αυτή, ως τώρα δεν πίστευα στις οργανώσεις, αλλά αλλιώς δεν κάνετε, να οργανωθούμε πανελλαδικά και να μπορέσουμε να επιδράσουμε πλέον εις το γίγνεσθε. Ο Καλογερόπουλος το θέλει, άστο να σας πω πώς το θέλει ο ένας, πώς το θέλει ο άλλος, άμα δεν ξέρεις τι θα πω. Πρέπει να το πω για να το ακούσει. Α, λοιπόν, άκουσε, λοιπόν, να το ακούσει. Ο Μεν Καλογερόπουλος πιστεύει ότι σε μία μεγάλη απεργία, μία μεγάλη διαμαρτυρία με 1,5 εκατομμύριο διαμαρτυρούμενους μέσα στην Αθήνα, γύρω από την πολίτη και το ΓΕΣ, να αναγκαστεί το ΓΕΣ να αναλάβει κάποιους από τους στρατηγούς τη διακυβέρνηση για να μπορέσει να κάνει εκλογές και να αλλάξει το σύνδεμα, να αλλάξει το πολίτευμα, να βάλουμε το σύνδεμα το ελβετικό. Εγώ πιστεύω αλλιώς, ότι εάν είτε διαπαθητικής αντιστάσεως, δια λευκής ή μη ψήφου, είτε δια μαύρης ψήφου προς τα μεγάλα κόμματα και υπερόγκωσης των μικρών κομμάτων που να αναλάβει αυτό που έχει 5% τώρα να αναλάβει 30 και να μην ξέρει ποιον να βάλει υπουργό, γιατί δεν τα έχει να βάλει. Άστο να το τελειώσω να το καταλάβεις. Άστο να το τελειώσω να το καταλάβεις. Λοιπόν, τότε μπορεί να βγει ένα κόμμα και να πει ότι κύριε εμείς ονομάζουμε το κόμμα μας Αρισταρχία. Δύναται να πάρει την ψήφο του λαού τότε, ένα κόμμα αγνό με αγνούς Έλληνες τότε, και αφού την πάρει, να κάνει κανονικό δημοψήφισμα με νέο σύνταγμα, με αλλαγή συντάγματος. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε τρόπο να ανεβάσουμε στην κυβέρνηση, είτε μέσω του στρατού, είτε μέσω οργανώσεων λαϊκών, κόμμα το οποίο να αλλάξει το σύνταγμα. Είτε βάλει το λαϊκό, είτε βάλει αυτό, είτε βάλετε, προσέξτε, το δικό μου σύνταγμα της πολίτευμα της Αριστερίας, να το μελετήσετε. Είναι σοβαρό, γράφω όμως παρακάτω, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή το έγραψα εγώ είναι τέλειο. Βάλτε και εσείς το μυαλό σας, βάλτε το πετραδάκι σας και κάνετε τέλειο. Οπότε μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε τέλειο. Τι βλέπει αυτό σε γενικές γραμμές. Είναι ο Δήμο αυτό, 1000 ψηφοφόροι. Θα ψηφίσουν
Και οι 150 πρώτοι που θα πάρουν τους περισσότερους σταυρούς θα είναι οι εκλεκτοί που θα πάρουν στην εκκλησία του Δήμου. Όχι όλοι. Εάν έχουμε 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους, το 1,5 εκατομμύριο θα αποτύχει την εκκλησία του Δήμου. Από αυτό θα γίνεται η κλήρωση και θα επιλέγονται οι αρχές διακληρώσεως όσοι να είναι. Όχι από... Να το τελειώσω. Όχι από το σύνολο. Ωραία. Αλλά από αυτό μην βιάζεσαι. Αυτό λέω και εγώ. Εντάξει. Αυτό συνέβαινε τότε. Λοιπόν, αυτό είναι η βάση της αριστερής. Θα απαγορεύουν...